Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Πάμε Μπάλα. Μια εκπομπή που δραστηριοποιείται πάνω από 22 χρόνια στα πρωταθλήματα της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας και που φιλοδοξεί να αγκαλιάσει με τον ίδιο ζήλο και να στηρίξει τα τοπικά πρωταθλήματα της Αττικής και του Πειραιά. Μια νέα τεράστια προσπάθεια ξεκινά σήμερα από όλους τους συντελεστές της ομάδος Πάμε Μπάλα. Έχοντας βέβαια ως συμπαραστάτες και όλους τους τεχνικούς, όλη την διοίκηση, όλους τους ανθρώπους από το κανάλι 9 που αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια και πίστεψαν σε αυτό το εγχείρημα που δεν έχει να κάνει με τίποτε άλλο από την παρουσίαση, από την προβολή, την υποστήριξη όλων εκείνων τους οποίους εμείς θεωρούμε ήρωες και που έχουν, θα λέγαμε, πολύ χαμηλά τα φώτα απέναντί τους. Εμείς θα ρίξουμε αρκετό φως. Θα προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε, να αγκαλιάσουμε όλες αυτές τις ομάδες, τους ποδοσφαιριστές, τους παράγοντες, τους φιλάθλους, τους διαιτητές, αλλά και πολλοί κόσμο οι οποίοι δεν τη χάνουν της ίδιας προβολής όπως τα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Ένα ταξίδι που ξεκινά σήμερα και φιλοδοξούμε να κρατήσει αρκετά χρόνια εδώ στην Αθήνα, παρουσιάζοντας όπως είπα πάντα αυτούς που αξίζουν. Να προβάλλουμε τις ηθικές αξίες που δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολλές εδώ στην Αθήνα και να δούμε μαζί κάθε Τρίτη στις 6 με 8 τι ακριβώς γίνεται το Σαββατοκύριακο στα γήπεδα της ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, της ΕΠΣΔΑ, στη Δυτική Αττική, της ΕΠΣ Αθηνών που είναι μια τεράστια, πολύ μεγάλη ένωση, αλλά και της ΕΠΣ Πειραιά που και αυτή έχει τα δικά της πολύ σημαντικά αξιόλογα πρωταθλήματα. Μια τεράστια προσπάθεια η οποία βέβαια θα πρέπει να πω και να ευχαριστήσω σε αυτό το ξεκίνημα που πιστεύω ότι πάρα πολλοί κόσμος περίμενε να δει επιτέλους μια εκπομπή αφιερωμένη στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο μέσα από μια συχνότητα της Αθήνας. Κάτι που έλειπε και αυτό μας το δείξατε τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο καιρό με την υποστήριξη είτε μέσω των social media είτε μέσω διαφόρων μέσων επικοινωνίας. Να πω βέβαια ότι σε αυτό το ταξίδι ασφαλώς και δεν είμαι μόνος και από πίσω υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια και όπως είπα λίγο πριν θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον Χρήστο Παπά, τον κύριο Διαμαντή Ραλίδη και τους αδερφούς Κάτρη γιατί ήταν οι άνθρωποι που πίστεψαν σε αυτό το εγχείρημα, υποστήριξαν θερμά και συνεχίζουν να υποστηρίζουν πως αυτή εδώ η εκπομπή μπορεί να έχει παρόν και μέλλον. Σε αυτό το ταξίδι δίπλα μου δεν θα μπορούσε να μην ήταν και μια όμορφη παρουσία, όπως τουλάχιστον συνηθίζουμε να κάνουμε στις αθλητικές μας εκπομπές, μέσα από μια διαδικασία η οποία πρέπει να πω ευχαριστώ σε όλα τα κορίτσια που συμμετείχαν το τελευταίο διάστημα σε αυτό το casting. Η Φλόρα Μακρύ ήταν, δεν θα έλεγα η τυχερή, ήταν αυτή που ξεχώρισε. Φλόρα, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Ήτανε το κορίτσι που πραγματικά μας κέρδισε με το χαμόγελο, με την συμπεριφορά της και με πολλά άλλα τα οποία θεωρώ ότι αξίζουν να τα δούμε στην πορεία. Αξίζει να είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε. Νομίζω, Φλόρα, ότι θα έχουμε... Πάμε μαζί να τα δούμε όλα. Να διαγράψουμε μια πολύ σημαντική πορεία στη φετινή χρονιά, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι, και να αναδείξουμε, επαναλαμβάνω, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο Αττικής και Πειραιά. Λοιπόν, ξεκινώντας, όπως είπα, παρουσίασα τη Φλόρα τη Μακρύ, να πάμε να παρουσιάσουμε και τους εκλεκτούς καλεσμένους, οι οποίοι κάνουν τα εγγένεια ουσιαστικά σε αυτή την πρώτη, επαναλαμβάνω, ολοζώντανη εκπομπή μέσα από το κανάλι 9 εδώ στα στούντιο της Κάντζα. Να καλησπερίσω δύο προέδρους, μάλλον τον έναν πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα από την άλλη πλευρά. Καταρχάς, να ξεκινήσω από τον πρόεδρο της ΕΨΑΝΑ, τον κύριο Γιώργο Παπαμακάριο. Πρόεδρε, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα ήθελα να ευχηθώ κι εγώ η εκπομπή αυτή να μακροημερεύσει γιατί είναι απαραίτητη για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αττικής γενικότερα. Και μάλιστα εσείς που προέρχεστε και από μια δύσκολη περιοχή εδώ ανατολικά, σχετικά απομακρυσμένη, αποκομμένη με πολλά και διάφορα προβλήματα, θα τα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της σημερινής μας πρώτης επαφής. Δίπλα ακριβώς στον κύριο Παπαμακάριο είναι ο κύριος Γαβρίλος Παπαδόπουλος, Γενικός Γραμματέας της ΕΠΣ Αθηνών. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Σας εύχομαι σαν Γενικός Γραμματέας Ένωσης 15 χρόνια περίπου και σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου, καλό ξεκίνημα και πάντα επιτυχίες. Σας ευχαριστώ θερμά και εσάς.
Θα έχουμε τη δυνατότητα, επαναλαμβάνω, να πούμε αρκετά πράγματα. Επίσης, κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, να πω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Σπάθα, τον αντιπρόεδρο της ΕΠΣ Πειραιά, ο οποίος για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπόρεσε να ήταν σήμερα κοντά μας. Ωστόσο, θα τον έχουμε τηλεφωνικά να μας πει και αυτός τις πρώτες του ευχές, τις απόψεις του και να έχουμε μια ολιγόλεπτη συνομιλία. Ενώ θα ακούσουμε και τον κύριο Μιχάλη Τζανόπουλο, τον πρόεδρο της ΕΠΣΔΑ, Δυτική Αττική, και αυτός τηλεφωνικά, καθώς απουσιάζει, τουλάχιστον θα μπορέσουμε να τον ακούσουμε και να έχουμε μια πρώτη εκτίμηση για αυτό το νέο ξεκίνημα. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην Φλόρα, την Μακρή, να ξεκινήσουμε τα ένθετα. Φλόρα, έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε πάρα πολλά. Και από κάρτες και από βίντεο. Θα έχουμε σε λίγο και τους τρόπους επικοινωνίας με τους φίλους τηλεθεατές. Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε πρώτα να πάμε στις καρτούλες μας, έτσι. Κίτρινη, κόκκινη και μπλε, νομίζω είναι με τη σειρά. Να μας τις δώσεις, λοιπόν. Ποδοσφαιριστή του Θριάμβου Αθηνών, Γιάννη Νικολά, που παρότι ήταν από τους κορυφαίους της ομάδας του, αποβλήθηκε χωρίς λόγο στις καθυστερήσεις του αγώνα, με δεύτερη κίτρινη κάρτα λόγω διαπληκτισμού. Εντάξει. Πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές, Φλόρα, αδικούν τους εαυτούς τους. Δηλαδή, εντάξει, okay, είναι ερασιτέχνες, αντιλαμβανόμαστε ότι η σφιγμή είναι πολύ υψηλή, αλλά είναι και δώρο-άδωρο, διότι πάνω σε ένα πανηγυρισμό, πάνω μετά από ένα γκολ, μετά από μια σημαντική στιγμή, ξεφεύγουν και χαλάνε την καλή εικόνα που έχουν δημιουργήσει. Έχεις δίκιο, Γιάννη μου. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Στους παίκτες του Γουσού και Σαριανής και του ΑΟ Ηλίου για τους έντονους διαπληκτισμούς που είχαν μετά το τέλος του μεταξύ τους αγώνα. Άλλο και αυτό πάλι. Όλα τελειώσανε καλά και στο τέλος τα κάνανε μαντάρα. Βέβαια, αυτά είναι φαινόμενα, πρέπει να πούμε, συχνά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Εδώ συμβαίνουν τα ίδια και χειρότερα στα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Πόσο περισσότερο τοπικού χαρακτήρα. Θα έχουμε διάφορα τέτοια, αρκετά πιστεύω, μέσα στην ποδοσφαιρική σεζόν. Αλλά εντάξει, θα προσπαθούμε κατά κάποιο τρόπο να τα καυτηριάζουμε όσο μπορούμε πιο κομψά, απλά για να εφιστούμε την προσοχή. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αντιδικήσουμε με κανέναν. Τα πρωταθλήματα εδώ είναι μεγάλα, είναι αρκετά. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες, το γνωρίζουμε, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλύτερα και τη δική μας τη δουλειά από την πλευρά μας, πώς πρέπει να διαχειριστούμε και πώς πρέπει, ποια θα πρέπει να είναι η τοποθέτησή μας απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, σε τέτοια γεγονότα που σίγουρα προβληματίζουν και τους επικεφαλείς και τους ανθρώπους, τους παράγοντες των ενώσεων, και θα τα συζητήσουμε βέβαια στη συνέχεια με τους κυρίους που είναι καλεσμένοι. Και ολοκληρώνουμε με. Με την μπλε κάρτα. Πάμε να δούμε την μπλε κάρτα. Στον ποδοσφαιριστή της Νέας Ιωνίας Γιάννη Χλωρό για την ενέργειά του να πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου όταν εκείνος βρέθηκε μόνος του προκαινής εστίας, αλλά είχε προηγηθεί η σύγκρουση αντιπάλου τερματοφύλακα Σιφάκη με τον Καραχάλιο. Ένα γεγονός το οποίο κάνει ήδη το γύρο και στο διαδίκτυο και στα ΜΜΕ. Ο Γιάννης Χλωρός, ο οποίος είναι ένας εμπειρότατος ποδοσφαιριστής, ένας άνθρωπος που έχει διαγράψει μια λαμπρή πορεία στα επαγγελματικά πρωταθλήματα και που βάζει το κερασάκι στην τούρτα, τουλάχιστον κατ' εμέ, δείχνοντας ότι ένας ποδοσφαιριστής δεν φτάνει να έχει στη φαρέτρα του μόνο πολλά γκολ, ωραίες εμφανίσεις και γενικά να έχει ένα πλούσιο ιστορικό. Το ήθος είναι αυτό που στο τέλος κρατάμε, και αν θα θυμόμαστε πλέον τον Γιάννη Χλωρό στα επόμενα 10 χρόνια ως καλό ποδοσφαιριστή, θα το θυμόμαστε πολύ περισσότερο ως έναν άνθρωπο με ήθος που την κατάλληλη στιγμή έκανε αυτό που έπρεπε και ανάγκασε όλους εμάς, ακόμα και τους επικεφαλείς της πολιτείας, να τον συγχαρούν και να τους κλέψει γενικότερα την καρδιά με την ενέργειά του αυτή. Λοιπόν, να πάμε να δούμε και, έχουμε, επαναλαμβάνω, πολλά θεματάκια, να δούμε λίγο και ένα βιντεάκι που έχουμε. Μάλλον έχουμε καλύτερη εντεκάδα, Φλόρα, ναι, την διαιτησία. Ναι, έχουμε την καλύτερη εντεκάδα. Δώστε μας για να μην σε μπερδέψω. Ναι. Λοιπόν, είναι ο Μητρογιάννης, θύελα Αγίου Δημητρίου, Ζίζιλας από Προοδευτική, Μπυρμπυλής Χαραυγιακός, Παπαδημήτριος Ιωάννης Χαραυγιακός, Βατής Β' από Κερατσίνη, Κοκκινέλης Γουσού Αργυρούπολης,
Παπουτσής Αμπελακιακός, Διαμαντής Χαϊδάρη, Μπουσάη Αθηναϊκός, Μπακόμητρος Νι ΑΕ Έγινας, Αποστολόπουλος Θρίαμβος Χαϊδαρίου. Ωραία. Και συνεχίζουμε και κλείνουμε τις καρτούλες μας. Φλόρα με... Με την καλύτερη διαιτησία που έχουμε επιλέξει για αυτό το Σαββατοκύριακο, που είναι αυτή του Ευαγγέλου και των βοηθών του Σαμουήλ και Χριστοδούλου, στον αγώνα Χαραβιακός Θεία Λαγίου Δημητρίου. Να δούμε και την καρτούλα. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε Φλόρα ότι στις προθέσεις μας είναι να αναδεικνύουμε και να προβάλλουμε αυτούς που πραγματικά αξίζουν και που κάνουν πράγματα. Που γενικότερα με τις συμπεριφορές τους, με την αγωνιστικότητά τους, αξίζουν τα φώτα και τους προβολείς αυτής της εκπομπής. Να δούμε γρήγορα και το βιντεάκι από την Θεσσαλονίκη. Το θεωρώ απαραίτητο, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε 22 ολόκληρα χρόνια. Μας στηρίξανε και μας δώσαν τις ευχές τους οι επικεφαλείς στην Θεσσαλονίκη, γνωρίζοντας ότι πλέον η εκπομπή θα βγαίνει και στην Αθήνα. Και επιστρέφουμε κατευθείαν για να μπούμε στην κουβέντα μας με τους εκλεκτούς καλεσμένους. Τις ευχές μου καταρχήν να ευαδοθούν οι προσπάθειες των συντελεστών, να έχει επιτυχία, γιατί όλες αυτές οι εκπομπές που ασχολούνται με το παραμελημένο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο έχουν ένα στόχο, να το διαδώσουν και εμείς με τη σειρά μας να το καλλιεργήσουμε και ο κόσμος θα καταλάβει τι εστί αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Διότι οι αρμόδιοι φορείς δεν ασχολούνται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Για τη συγκεκριμένη εκπομπή βέβαια, ένα συντελεστή που γνωρίζω, τον κύριο Μαυρόπουλο, έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στη Θεσσαλονίκη. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι το αποτέλεσμα που έφερε στη Θεσσαλονίκη θα είναι το ίδιο με αυτό που θα φέρει η καινούργια του εκπομπή. Ολόψυχα λοιπόν, καλή επιτυχία και να ευοδοθούν όλες οι προσπάθειες και όλο αυτό που έχουν στο μυαλό τους πάντα για το καλό του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου. Πιστεύω ότι θα έχει ανταπόκριση και επιτυχία, διότι ξέρω ποιος είστε εσείς. Πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο στη δεδομένη χρονική στιγμή αυτή που ξεκινάνε και τα πρωταθλήματα. Πιστεύω ότι η Αθήνα θα αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, θα δώσει οντότητα και θα είναι κάτι το ξεχωριστό για τα αριστερικά πρωταθλήματα της Αθήνας. Κύριε Μαυρόπουλε, εύχομαι ό,τι καλύτερο στο καινούργιο σας ξεκίνημα. Φαντάζομαι ότι το χρειαζόταν αυτό η Αθήνα, έτσι να ενισχύσει το ποδόσφαιρο το εραστεχνικό. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε καλά και θα έχετε τις ίδιες επιτυχίες όπως έχετε και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ό,τι καλύτερο σε εσένα και στους συνεργάτες. Ο λαός, Γιάννη, λέει κάθε και δύσκολη. Έτσι είναι τα πράγματα, αλλά γνωρίζοντας εσένα προσωπικά, πιστεύω ότι η εκπομπή αυτή, η νέα προσπάθεια μάλλον που κάνεις, εσύ και το κανάλι, θα έχει τεράστια επιτυχία και εκ των προτέρων σου εύχομαι καλή επιτυχία. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι άνθρωποι που μας έδωσαν τις ευχές από τη Θεσσαλονίκη και που ξέρουν πολύ καλά το τι κάναμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Προχωράμε γρήγορα, γρήγορα στο ρεζουμέ, που δεν είναι άλλο από το να αρχίσουμε μια μίνι ανάκριση, σε εισαγωγικά τη βάζω την ανάκριση, με τους καλεσμένους. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Παπαμακάριο, ο οποίος ως πρόεδρος της ΕΨΑΝΑ έχει τα δικά του ερωτήματα, έχει τις απορίες, έχει τα δικά του προβλήματα. Και θα ήθελα να μας πει τους πρώτους του προβληματισμούς σε μια χρονιά που ξεκινάει, ουσιαστικά ξεκίνησε. Ευχαριστώ. Εμείς ξεκινήσαμε ήδη 2 εβδομάδες τώρα τα πρωταθλήματά μας με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Τα προβλήματα βασικά είναι τα γηπεδικά. Όπως όλοι ξέρετε, είχαμε πρόβλημα με την άδεια καταλληλότητας των γηπέδων. Βέβαια ο κύριος Αδριανός, ο κύριος Υφυπουργός έδωσε κάποια παράταση μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου και πιστεύω ότι μέχρι τότε οι φίλοι δήμαρχοι της περιοχής μας θα έχουν τελειώσει το θέμα αυτό και τα γήπεδα θα έχουν την άδεια καταλληλότητας που χρειάζονται. Το βασικό θέμα που έχουμε, πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το οικονομικό. Γιατί όπως όλοι ξέρουμε τα αεραστεχνικά σωματεία περιμένουν και συντηρούνται από φίλους της ομάδας τους. Δυστυχώς λόγω της οικονομικής κατάστασης αυτό έχει περιορίσει τους φίλους οικονομικά και δυστυχώς από την πολιτεία η οικονομική βοήθεια που παίρνουμε είναι ελάχιστη έως καθόλου.
Εκεί βασικά είναι το πρόβλημα το οικονομικό, αλλά πιστεύω ότι με τη μεγάλη αγάπη που τρέφουν οι φίλαθλοι και όσοι ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο θα συνεχίσουμε και θα πάμε μπροστά. Μάλιστα. Προσπάθειες γίνονται για την εξέβρεση χρημάτων? Οι προσπάθειες που κάνουμε σαν ένωση είναι μόνο από χορηγούς, από φίλους που έχουν μια οικονομική άνεση και μπορούν να βοηθήσουν την ένωση και κατ' επέκταση τα σωματεία. Αλλά δυστυχώς είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν απομείνει. Μάλιστα. Είχαμε μια κουβεντούλα λίγο πριν, θα την αναπτύξουμε σε κάποια στιγμή μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο, το οποίο του δίνω το λόγο ευθύς αμέσως για να μας πει για τα δικά τους προβλήματα στην ΕΠΣ Αθηνών. Κύριε Παπαδόπουλε, τα ίδια περίπου προβλήματα. Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν όλες οι ενώσεις στην Αττική. Θεωρώ ότι τα προβλήματα είναι γενικότερα. Έχουν να κάνουν με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ίδια κοινωνία. Το ποδόσφαιρο είναι κομμάτι της κοινωνίας. Δεν μπορεί λοιπόν να διαφέρει κατά πολύ από ό,τι αντιμετωπίζει ο κάθε Έλληνας. Η Αθήνα όμως αντιμετωπίζει τα πράγματα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με τη δυναμική και με την οντότητα την οποία πιστεύω ότι το ίδιο το άθλημα εκπέμπει. Η αγάπη και το μεράκι των ανθρώπων που ασχολούνται τόσα χρόνια πιστεύω ότι υπάρχει και στους δύσκολους καιρούς που ζούμε σήμερα. Είναι κάτι το οποίο οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορούν να το αρνηθούν. Μπορεί να υπάρχουν ομάδες οι οποίες θα κάνουν το πέρασμά τους από μεγαλύτερες κατηγορίες, θα γυρίσουν στις μικρότερες, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να σβήσουν, να τελειώσουν, να μην υπάρχουν στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Εμείς φέτος στην Αθήνα βλέπουμε ομάδες με τρομερή ιστορία να υπάρχουν στα πρωταθλήματα τα δικά μας. Ομάδες όπως είναι το Εγάλιο, η Δόξα Βύρωνα, το Χαϊδάρι, ο Εθνικός Αστέρας, ομάδες να παίζουν ξανά στα γήπεδα και στις γειτονιές της Αθήνας. Με αυτόν τον τρόπο περισσότεροι φύλαθροι θα ακολουθούν τις ομάδες αυτές και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να μην υπάρχουν παρατράγουδα και άσχημες καταστάσεις. Φαντάζομαι, κύριε Παπαδόπουλε, ότι είναι αντιληπτό και η απορία σας αλλά και ο προβληματισμός σας γενικότερα για το ότι έχουν πέσει σε χαμηλές κατηγορίες αυτές οι ιστορικές ομάδες, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν πρεσβεύεται ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι αθηναϊκοκεντρικό. Δηλαδή, να έχουμε μια Super League που θα παίζουν οι 10 ομάδες από τις 18 να είναι στην Αθήνα. Ή μια Β' Εθνική, των οποίων οι μισές ομάδες επίσης θα είναι στην Αθήνα. Γιατί αυτό φαντάζομαι ότι μας έδειξε στο παρελθόν ότι δεν βοήθησε στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι 5 εκατομμύρια κόσμος. Αλλά πόσο βοηθάει στο γεγονός ότι μετά επέρχεται μαρασμός στην επαρχία και στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος? Όχι, απέναντίας βλέπουμε τώρα, αν πάρουμε από το επαγγελματικό πρωτάθλημα, πλουραλισμός σε όλη την επικράτεια. Ναι. Ότι κατεργήθηκε η Δέλτα Εθνική, ότι η Τρίτη Εθνική έγινε αριστεχνική, αυτό δείχνει ότι κάπου οι ομάδες κλώνονται προς τα κάτω, κάποιες ομάδες. Ανεβαίνει το επίπεδο των τοπικών κατηγοριών. Ανεβαίνει το επίπεδο ακριβώς των τοπικών κατηγοριών. Αυτό έχει, πιστεύω, το καλό του, θα φέρει καλό αποτέλεσμα. Κάποια παιδιά που ζουν στις ομάδες αυτές κοντά θα το αντιμετωπίσουν θετικότερα μαζί με τα παιδιά, οι γονείς θα τα σπρώξουν προς αυτό το επίπεδο που θεωρώ ότι θα είναι περισσότερο βελτιωμένο και το αποτέλεσμα θα είναι θετικότερο και για τις ομάδες αλλά και για το ίδιο το ποδόσφαιρο. Λέγαμε λίγο πριν με τον κύριο Παπαμακάριο για το θέμα το οικονομικό, το οποίο είναι ένα σοβαρό θέμα που προβληματίζει. Εδώ θέλω να πιστεύω ότι αν μη τι άλλο πρέπει να πάρει κάποιο ρόλο η πολιτεία. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει για όλα να μπαίνει μπροστά ο μηχανισμός της πολιτείας και να πληρώνει τα πάντα. Αλλά δεν είναι άδικο, πιστεύετε, όταν διακινούνται εκατομμύρια ευρώ για τις επαγγελματικές κατηγορίες, περισσότερο για τη Super League και λιγότερο για τη Football League και τη Football League 2. Δεν πιστεύετε ότι είναι άδικο τα τοπικά σωματεία, οι γειτονιές, οι ομάδες που ξέρετε πολύ καλά πώς συντηρούνται και πώς μαζεύουν τις διαιτησίες
να βγάλουν τα ρούχα με ένα χορηγό από τη γειτονιά, να τον βάλουν στη φανέλα και όλα αυτά τα μικροπροβλήματα. Δεν πιστεύετε ότι με μια χορηγία από έναν κρατικό προϋπολογισμό, με μια απόφαση της πολιτείας που ενδεχομένως θα πει ότι αυτό το κονδύλιο θα βοηθήσει για να λυθούν όλα τα προβλήματα σε όλα τα αεραστεχνικά σωματεία. Δεν πρεσβεύετε κι εσείς την ίδια άποψη? Δεν πιστεύετε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από την ίδια την πολιτεία? Γιατί από εκεί πηγάζουν και τα ταλέντα. Συμφωνώ απόλυτα. Το πιστεύω όμως ότι δεν πρέπει να τα ζητάμε όλα από την πολιτεία. Το είπατε κι εσείς. Έγινε μια πρόταση στην τελευταία Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, με την οποία είμαι συμφωνώ απόλυτα, ότι θα πρέπει οι ενώσεις, κατά πρώτο λόγο και μετέπειτα τα σωματεία, να συνδικαλιστούν σε εισαγωγικά, να βρούνε χορηγούς οι ίδιοι, γιατί ο πλουραλισμός είναι τρομερός. Υπάρχει σε όλο το φάσμα της επικράτειας ερευνητικά σωματεία και θα είναι πάρα πολύ εύκολο, θεωρούν οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν αυτό το project, να βρεθούν επιχειρηματίες, επιχειρήσεις δυνατές, οι οποίες θα θέλουν να στηρίξουν καθαρά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι κάπου εκεί πρέπει να κινηθούμε, αφού τα έσοδα πλέον από την πολιτεία δεν υπάρχουν. Εσείς, κύριε Παπαδόπουλε, είστε ο αδύναμος κρίκος. Είστε η δύσκολη πλευρά του αθλητισμού, του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Από την άλλη, επειδή μου δίνετε τροφή, λέμε για το ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πρωτοβουλία ιδιωτική για να βρεθούν οι χορηγοί. Και ξαναεπανέρχομαι στο ερώτημά μου. Δεν θα μπορούσαν αυτό το πράγμα να το κάνουν και οι επαγγελματικές ομάδες, που στο κάτω-κάτω έχουν στόλους, χιλιάδες λαού, οπαδών, φιλάθλων από πίσω τους, και θα ήταν πιο εύκολο. Το άμυρο όμως στο σωματείο, στα Βρυλίσια, στο Γαλάτσι, στη Γλυφάδα, στο Πέραμα, στον Ασπρόπυργο, αυτά τα σωματεία πώς θα ανταπεξέλθουν? Ξαναεπαναλαμβάνω, εάν τα μαζέψουμε όλα μαζί, τα έξοδα της διαιτησίας, τα λειτουργικά έξοδα για το ρεύμα τους, το νερό τους, το μπάνιο τους και κάποια ρουχαλάκια, άμα τα μαζέψουμε, είναι ένα πυροελάχιστο ποσό από τα εκατομμύρια τα οποία παίρνουν οι μεγάλες εταιρείες, είτε από ΟΠΑΠ, είτε από ΔΕΠΑ, είτε από ΟΤΕ, είτε από, επαναλαμβάνω, αυτές τις εταιρείες τις μεγάλες που βλέπουμε πολλές φορές στις φανέλες και στα γήπεδα. Δεν είναι άδικο? Εμείς εδώ καλούμεθα να υπερασπίσουμε το δίκαιο των ερασιτεχνικών σωματείων. Δημιουργήσαμε μια εκπομπή όπως την έχουμε και στην Μακεδονία για να φωνάξουμε, και φωνάζουμε αξιοπρεπώς. Δεν φωνάζουμε άδικα. Ζητούμε, αν μη τι άλλο, ούτε ελεημοσύνη. Ζητάμε η ίδια η πολιτεία να στηρίξει τα άμυρα, τα σωματεία, που ο παράγοντας, γιατί τα ξέρω πολύ καλά, δεν πηγαίνει στο σπίτι του ψωμί και παίρνει από το μεροκάματό του για να δώσει τις βενζίνες του ποδοσφαιριστή ή για να πληρώσει το ταξί να πάει να μετακινηθεί η ομάδα. Και μου λέτε ότι πρέπει να βρεθούν χορηγοί. Ναι, να βρεθούν. Πόσο να αντέξουν αυτοί οι χορηγοί, όταν έχουμε έναν μεγάλο ο οποίος δίνει εκατομμύρια? Δεν είναι άδικο? Άδικο είναι, αλλά βλέπω ότι η Football League κάνει απεργία, δεν κατεβαίνει γιατί μειώσανε τα χρήματα. Είναι επαγγελματικό όμως το ποδόσφαιρο, ναι, έτσι? Βλέπω λοιπόν ότι ακόμα και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο θέματα υπάρχουν. Βλέπω ομάδες δυσκολεύονται να πάρουν αδειοδότηση και φορολογική ενημερότητα. Πάνω απ' όλα λοιπόν, αν κοιτάξουμε από πάνω προς τα κάτω, τα προβλήματα είναι πολύ έντονα στην κορφή. Εάν λοιπόν θέλουμε να ασχοληθούμε με το πρωτογενές κύτταρο που είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ήταν πολύ καλό λοιπόν να βρούμε στη βάση, αφού όλο το ποδόσφαιρο ζητάει το αυτοδιοίκητο, να κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε χορηγούς στη βάση. Αυτός ο συνεταιρισμός που προτάζει στην Γενική Συνέλευση ΣΕΠΟ, επαναλαμβάνω ότι θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα. Μπορεί να μην τα λύνει όλα. Αλλά σκεφτείτε, θα σας πω ένα εύκολο παράδειγμα. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ο μεγάλος χορηγός της Εθνικής Ελλάδος. Εάν έδινε το 10% ή το 1%, αν θέλετε, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, που σε κάθε γειτονιά έχει 5 καταστήματα Τράπεζας Πειραιώς, πόσο θα το βοηθούσε? Αυτή η χορηγή λοιπόν, ή λέγεται Coca-Cola, ή λέγεται Τράπεζα Πειραιώς, ή λέγεται Εθνική Τράπεζα, αυτή έπρεπε να στραφούν μπρος τη γειτονιά, μπρος τον αεραστέχνη. Μάλιστα. Έχουμε και τα πρώτα μηνύματα. Καλή αρχή, πάμε δυνατά, λέει. Επιτέλους εκπομπή για εμάς. Φλόρα, καλά διαβάζω?
Καλά διαβάζεις, Γιάννη. Εσύ είσαι λίγο πιο κοντά, είσαι και κατά κάποια χρόνια. Έτσι, έχουμε πολλά μηνύματα για καλή αρχή. Τους ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και άλλα μηνύματα. Σιγά-σιγά με ενημερώνουν, γιατί ούτως ή άλλως πρέπει να πάμε σε ένα break. Χαίρομαι που ο κύριος Παπαδόπουλος ήρθε στα λόγια μου. Μόνος του μας έκανε την πρόταση και εγώ, εμείς αυτό αναζητάμε. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε τους ανθρώπους που έχουμε επιλέξει ή που έχετε επιλέξει να είναι επικεφαλής στις ενώσεις, τους ανθρώπους που διαχειρίζονται κονδύλια, ψυχές, πρωταθλήματα και γενικότερα έχουν έναν τεράστιο όγκο, να είναι μπροστάριδες, να μπουν και να παλέψουν. Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο, γιατί προφανώς εμείς να έχουμε μια φωνή και να μας ακούσουν κάποιοι. Αλλά τον κύριο Παπαμακάριο και τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Δημητρίου, τον κύριο Σπάθα, τον κύριο Τζανόπουλο, φαντάζομαι ότι θα τους ακούσουν διαφορετικά. Μάλλον στερεοφωνικά και όχι μονοφωνικά. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά το break και να καλωσορίσω στο στούντιο. Σιγά σιγά θα γνωρίζετε έναν όλους τους συνεργάτες μας, μια πολύ μεγάλη και έμπειρη ομάδα από την δημοσιογραφική ελίτ της Αθήνας. Έτσι εκτιμώ εγώ και δόξα τω Θεώ, αυτά τα παιδιά τα οποία συνεργάζονται μαζί με την εκπομπή, νομίζω ότι και το ήθος αλλά και η ικανότητα τους περισσεύει. Δημήτρης Θεοδόρου, Δημήτρη, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, Γιάννη. Καλή Αθήνα έχουμε. Θα την έχουμε. Ο Δημήτρης, ο οποίος θα επιμελείται ουσιαστικά το πρωτάθλημα που είναι και η ειδικότητά του της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας, ούκο λίγες ομάδες, Δημήτρη, έτσι. Ούκο, 61 για να ακριβώς, 61 ομάδες. Μας ενδιαφέρουν κυρίως οι ομάδες της Αττικής. 14 στον τέταρτο όμιλο. Και κάποιες, νομίζω έχουμε και κάποιες από το Ηράκλειο, από Κρήτη, αναγκαστικά επειδή συμμετέχουν στον όμιλο. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα μας δώσεις λεπτομέρειες, Δημήτρη. Mm-hmm. Να δώσω το λόγο στον κύριο Παπαμακάριο, ο οποίος έχει να πει αρκετά, φαντάζομαι, Πρόεδρε. Ναι. Εκείνο που ήθελα να ξεκινήσω είναι ότι όταν βγάλατε την εντεκάδα, δεν είχατε μέσα ποδοσφαιριστές από την Ανατολική Αττική. Το παρατηρήσατε, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν. Και σας πληροφορώ ότι έχουμε πολλούς και καλούς ποδοσφαιριστές. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω είναι ότι επειδή η Ένωση δική μας είναι καινούργια σχετικά, ίσως από τις πιο καινούργιες μαζί με την ΕΠΣΔΑ, γιατί μαζί δημιουργήθηκα, πιστεύω ότι είναι παραμελημένη, αν και δεν της αξίζει, γιατί είμαστε από τις λίγες ενώσεις που έχουμε πολλά γήπεδα, γιατί έχουμε την τύχη να έχουμε πολλά χωριά στην περιοχή μας και κάθε χωριό έχει και το δικό του γήπεδο και έτσι έχουμε πάρα πολλά και καλά γήπεδα. Και όπως καταλαβαίνετε, πολλά παιδιά ασχολούνται με το ποδόσφαιρο λόγω των γήπεδων αυτών και της κλειστής στην περιοχή που έχει ο καθένας στο χωριό του ασχολούνται πολλά παιδιά. Να σας πω παραδείγματα, ας πούμε, ότι υπάρχουν ομάδες που έχουν τμήματα υποδομών από 150, 170, 200 παιδιά και αυτό λέει πολλά. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πάνω σε αυτό το θέμα το γηπαιδικό είναι ότι στην περιοχή μας υπάρχουν τα προπονητικά κέντρα του Παναθηναϊκού, πιο παλιά του Πανιωνίου και της ΑΕΚ και αποτέλεσμα έχουμε ότι πολλά παιδιά από τα ταλέντα που βγάζει η περιοχή μας να τα παίρνουν οι ομάδες αυτές που είναι πιο κοντά. Όχι ότι και οι άλλες δεν παίρνουν, και οι άλλες παίρνουν, αλλά τα περισσότερα τα παίρνουν οι δύο ομάδες αυτές που είναι μέσα στην έδρα μας. Το ζητούμενο, Πρόεδρε, είναι σε ποια ομάδα και σε ποιο χώρο θα καταλήξουν ή όχι. Θα εξελιχθούν και θα δούμε ταλέντα να ανεβαίνουν. Ακριβώς. Γιατί εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει το εθνόσημο. Στην εθνική ποιοι θα παίξουν. Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Το να μεγαλώνουμε παιδιά τα οποία σε πολύ μικρή ηλικία να τα παίρνουν μεγάλες ομάδες, κακό τους κάνουν και όχι καλό. Δηλαδή όταν εμείς τώρα στις μειχτές ομάδες έχουμε τα τμήματα των νέων που είναι το 99 γεννηθέντες και μετά οι παιδες είναι του 2001, στην τρυφερή ηλικία αυτή τώρα το να του πάρει μια μεγάλη ομάδα που πρέπει να είναι πολύ μεγάλο ταλέντο για να προωθηθεί, νομίζω ότι είναι αμαρτία από το Θεό να το κάνουν. Θα μπορούσαν να τα αφήσουν σε εμάς, όπως με τα προγράμματα που έχουμε και τη δουλειά που κάνουμε στα τμήματα υποδομών, που θεωρώ ότι η ένωσή μας είναι πρωτοπόρα
στο θέμα αυτό, γιατί έχουμε ένα πρόγραμμα μακροπρόθεσμο το οποίο αποδίδει ήδη και τα παιδιά αυτά βαδίζουν σε σωστό δρόμο. Είναι αμαρτία λοιπόν να έρχονται τώρα οι ΠΑΕ, οποιαδήποτε ΠΑΕ, δεν απλά το ΕΠΑ για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, επειδή είναι τα προπονητικά τους κέντρα μέσα στην περιοχή μας. Όχι ότι και ο Ολυμπιακός και ο Ατρόμητος, όλες οι ομάδες παίρνουν. Αλλά είναι αμαρτία να παίρνουν κάποια παιδιά από αυτά σε τόσο μικρή ηλικία. Θα μπορούσαν να τα αφήσουν, να παίξουν, να ανδρωθούν σε εμάς και μετά την ηλικία των 16-17 χρονών ελεύθεροι είναι να πάρουν όποιο παιδί θέλουν εφόσον αξίζει και θα είναι και χαρά μας να δούμε όπως έχουμε δει τους αδελφούς Κολοβού που είναι από την περιοχή μας και κάποια άλλα παιδιά. Θα είναι χαρά μας να βλέπουμε παιδιά δικά μας να παίζουν στις μεγάλες κατηγορίες. Μάλιστα. Με καλύψατε. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση διευκρινιστική όσον αφορά το ότι τι πειράζει που θα φύγουν σε αυτή την ηλικία, γιατί μπορεί οι μεγαλύτερες ομάδες να έχουν την τεχνογνωσία, να έχουν την οργάνωση, να έχουν το know-how για να μπορέσουν να προχωρήσουν αυτά τα παιδιά λίγο παραπέρα. Αλλά μόνο σας δώσατε και την απάντηση, μας είπατε ότι έχετε έμπειρα στελέχη, έχετε καλή οργάνωση, άρα το παιδί μπορεί και στις δικές σας μεικτές ομάδες να βρει όλα εκείνα τα στοιχεία, όλη εκείνη την οργάνωση που θα τον βοηθήσουν να αναδειχθεί. Δεν έχω να κάνω κάποια άλλη ερώτηση. Να δώσω γρήγορα το λόγο στον Δημήτρη, τον Θεοδόρου, να μας κάνει λίγο μια επιγραμματική έτσι, ενημέρωση σχετικά, όσο επιγραμματική Δημήτρη μπορεί να είναι, γιατί είναι τεράστια τα πρωταθλήματα και πολλές ομάδες. Πες μας λίγο τι είχαμε για την ΓΑΜΑ Εθνική. Για τον τέταρτο όμιλο είχαμε την δεύτερη αγωνιστική που έγινε την περασμένη Κυριακή. Είχαμε τα αποτελέσματα Νέα Ιωνία Ελυσιακός 1-0, Τριγλία Ραφίνας Ιωνικός 1-0, Εθνικός Κηφισιά 0-0, Αστέρας Βάρης Γιούχτας 0-0, Ατρόμητος Πειραιά ΠΑΟ Κροσόνα 2-0, Αναγέννηση Ιερά Πέτρας Ηρόδοτος 1-3, ΑΟΚ Λιφάδας Κισαμικός 1-2. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Στην κορυφή της βαθμολογίας Ηρόδοτος και Κισαμικός έχουν από 6 βαθμούς οι δύο ομάδες της Κρήτης. Σε μια αγωνιστική, Γιάννη, που ανέφερες και εσύ στον πρόλογό σου, ότι είχαμε την ενέργεια του Γιάννη Χουλωρού, η οποία συζητήθηκε σε όλη την Ελλάδα. Μια ενέργεια fair play που ήρθε μια εβδομάδα μετά τα τραγικά επεισόδια στο γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού, όταν οπαδοί του Ηροδότου είχαν επιτεθεί σε αυτούς του Εθνικού με αποτέλεσμα να χτυπήσουν σοβαρά έναν φίλαθλο του Εθνικού Πειραιά. Μια εβδομάδα μετά ήρθε μια ενέργεια η οποία μας δείχνει ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, την οποία πρέπει να την αντιγράψουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο για τα παιδιά αυτή η ενέργεια του Γιάννη Χλωρού να πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου σε μια φάση που θα μπορούσε να έχει πετύχει τέρμα. Να το δούμε κιόλα. Νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε. Ήδη έχουμε εικόνες από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα κάνει βαθιά παλιά ο τρύπος εκεί για να θα περάσει. Όχι τελικά. Η μπάλα σμένει στα πόδια από εκτός Ιωνίας. Καραχάλης μπερδεύεται προς στιγμή. Κρατάει την μπάλα. Καλαμέτωπο την επίθεση στο Καραχάλιο. Περνάει το σουφάκι. Γλιστράει ο Καραχάλης. Για να δούμε, δεν έχει τελειώσει η φάση. Μια μεγάλη φάση εδώ στην Ιωνία. Οι παίκτες της Ιωνίας δεν σκοράρουν στην άδεια αστεία που προτίμησαν να πετάξουν την μπάλα έξω. Νομίζω είναι τεράστια. Μιλεύω πολύ μας. Μεγάλη ενέργεια, έτσι. Ακριβώς. Έχουμε και τον γκολ όμως. Θα το δούμε και αυτό. Εδώ βλέπουμε σε επανάληψη για μια ακόμη φορά την ενέργεια. Ο φίλος λέει συγχαρητήρια. Φλόρα, συγχώρεσέ με, αλλά θέλω τη βοήθειά σου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ήρθε η ώρα να φανεί το στήριγμα, η βάση του ελληνικού αθλητισμού που είναι και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Πολύ ωραία. Και να φανεί και το δικό μου το στήριγμα, γιατί άμα δεν έχω τη δική σου την όραση, δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρω να βρω τόσο μακριά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Δημήτρη. Δημήτρη. Λοιπόν, στο γήπεδο της Ραφίνας είχαμε αυτή τη νίκη της Τριγλίας επί του Ιωνικού, η οποία έφερε εξελίξεις στο στρατόπεδο της ομάδας της Νίκαιας. Ο κύριος Κώστας Μπεκλιβανίδης αποτελεί παρελθόν. Στη θέση του είναι ο Ηλίας Καλοπίτας εδώ και λίγες ώρες. Είναι ο προπονητής ο οποίος αποχώρησε από το ναό Ταλίμου πριν από μερικές εβδομάδες. Είχε μια εξαιρετική σεζόν πέρσι με την ομάδα των Τραχώνων, όπως τη γνωρίζουν οι περισσότεροι στην Αθήνα. Την ανέβασε στη Football League. Έμεινε λίγες αγωνιστικές. Τώρα είναι στο τιμόνι του Ιωνικού, με τον οποίο ελπίζουν οι άνθρωποι της ομάδας να κάνουν μια νέα αρχή. Από εκεί και πέρα, στο μεγάλο μάτς της ημέρας, Εθνικός Κηφισιά 0-0. Σε αυτό το παιχνίδι που είπαμε στον απόϊχο των επεισοδίων της προηγούμενης εβδομάδας, η Κηφισιά είχε το πρώτο ημίχρονο καλύτερο. Ο Εθνικός ισορρόπησε στη συνέχεια. Το 0-0 κρίνεται δίκαιο, κάτι που είπαν και οι δύο πλευρές, νομίζω.
Ο Ατρόμητος Πειραιά στο πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο Ζωγράφου με τον Ελυσιακό είχε 3 δοκάρια και πολλές καλές στιγμές. Δεν έβαλε γκολ. Αυτή τη φορά έβαλε 2 γκολ και έρισε 2-0 τον Πάο Κρουσόνα με τέρματα του Σουλελέ και του Παναγιωτόπουλου. Νομίζω δίκαιη νίκη για τον Ατρόμητο. Ο Ηρόδοτος ξεπέρασε το σοκ από τα όσα είχαν γίνει. Πέρασε νικηφόρα από την Ιερά Πέτρα, επικρατώντας τις αναγέννησεις με 3-1 με γκολ του Γεωργόπουλου, του Μωραήτη και του Ζαφίρη. Ενώ ο Κρυστάλλης είχε μειώσει στο 58 λεπτό για την αναγέννηση και λίγο αργότερα η ομάδα, η γηπεδούχος ομάδα, είχε την ευκαιρία με ένα δοκάρι να ισοφαρίσει. Ακόμα δεν τα κατάφερε, συνέχεια δέχτηκε και τρίτο γκολ. Άογλι Φάντας και Σαμικός, είπαμε 1-2 με 2 γκολ του Αριστίδη Λότα, μεγάλο πρωταγωνιστή. Πέτυχε τα 2 γκολ, έκανε το 2-0. Στη συνέχεια η Γλυφάδα προσπάθησε να αντιδράσει. Δεν τα κατάφερε όμως, ήταν αργά για την ομάδα των Νοτιών Προαστίων. Πέτυχε ένα γκολ με τον Παναγόπουλο στο 83ο λεπτό. Το 1-2 έμεινε μέχρι τέλους και έδωσε αυτή την νίκη για τον Κισαμικό, ο οποίος είναι στην κορυφή. Έχουμε κάποιο ακόμα βίντεο. Έχουμε βίντεο να δούμε. Μία ερώτηση για να μην την ξεχάσω. Έχουμε κάποια ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της πορείας του φιλάθλου που τραυματίστηκε στην Αλικαρνασσό? Γιάννη, η κατάστασή του είναι καλύτερη. Έχει δείξει σαφή βελτίωση. Μπράβο, αυτό είναι. Τις τελευταίες μέρες οι γιατροί μιλάνε για αισιοδοξία, μιλάνε αισιόδοξα. Yeah. Ακόμα δεν μπορούμε βεβαίως να πούμε για την κατάστασή του στη συνέχεια. Θα γίνει μια προσπάθεια να αποσυνδεθεί από τη μηχανική υποστήριξη για να δούμε πώς θα λειτουργήσει ο οργανισμός του. Πάντως το σίγουρο είναι ότι έχει ξεφύγει τον σοβαρό κίνδυνο που είχε να κάνει με την ζωή του. Μάλιστα. Αυτό είναι ευχάριστο. Και νομίζω αυτό περίμενα να ακούσει και ο κόσμος, αυτό ήθελα να ακούσω κι εγώ. Και ας κάνουμε όλοι μια θετική σκέψη και μια προσευχή ο άνθρωπος να γυρίσει το συντομότερο στην οικογένειά του και στο σπίτι του. Για τα υπόλοιπα, νομίζω ότι πρέπει να πάρει σε κάποια στιγμή κάποιες αποφάσεις η ΕΠΟ, πολύ σκληρές, ίσως και ανάλογες με αυτές που είχαν πάρει πριν από κάποια χρόνια στην Αγγλία και κατάφεραν να φτάσουν το ποδόσφαιρό τους σε αυτό το επίπεδο το οποίο βλέπουμε σήμερα και είναι αξιοζήλευτο και που όλοι θα θέλαμε να συμμετέχουμε σε αυτό το πανηγύρι, σε αυτή τη γιορτή που γίνεται στην Μεγάλη Βρετανία κάθε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ποιο βίντεο να πάμε να δούμε, Δημήτρη? Ποιο έχουμε να δούμε? Πάμε να δούμε το γκολ της Νέας Ιωνίας με τον... Το 1-0, έτσι? Ωραία, πάμε να το δούμε. Για σέντρα του Καραχάνη, θέλει να πει ο αδερφός του Σφίνα στη φάση. Μέσα στην περιοχή πέφτει ο Αλέξανδρος Καραχάνιος και έχουμε πέναλτι για την ομάδα της Νέας Ιωνίας. Στο 35 λεπτό το πείσμα και το πάω του Άλεξ Καραχάλιου φέρνει τεράστια ευκαιρία στους γηπεδούχους να άνοιξουν το σκορ. Ο Ηρακλής Ρόπας, όπως σας είπαμε, είναι ο εκτελεστής σε όλες τις τιμές φάσεις. Συμφάξει αντίον Ρόπας στο 36. Ρόπας παίρνει λίγα μέτρα φορά, εκτελεί και 1-0 για την ομάδα της Νέας Ιωνίας. Έπεσε σωστά ο Σιφάκης δεξιά τη γωνία. Το πέναλτι όμως εκεί που πήγε δεν μπόρεσε να το αποκρούσει. Και τώρα κάνει βαθιά παλιά ο τρύπος εκεί για να θα περάσει. Όχι τελικά. Η μπάλα σμένει στα πόδια προχθές της Νέας Ιωνίας. Καραχάλιος μπερδεύεται προς στιγμή. Κρατάει την μπάλα. Κατά μέτωπο την επίθεση στο Καραχάλιο. Περνάει το Σιφάκη. Γλιστράει ο Καραχάλιος. Για να δούμε, δεν έχει τελειώσει η φάση. Μια μεγάλη φάση εδώ στην Ιωνία. Οι παίκτες της Ιωνίας δεν σκοράρουν στην άδεια αστεία, προτίμησαν να πετάξουν την μπάλα έξω. Την ευκαιρία είδαμε και ξανά και ξανά και θα τη βλέπουμε και καλό είναι να την κάνουμε και ένα κόπι, να την πάρουμε όλοι στο σπίτι μας, σε αυτή τη φάση, με τον Γιάννη Κλωρό που κατάφερε με αυτή του την ενέργεια να γράψει ιστορία. Αλλά το θέμα δεν είναι να γράψει ο Γιάννης ιστορία, το θέμα είναι όλοι εμείς να πάρουμε αυτό το μήνυμα, να το βάλουμε μέσα στο κεφαλάκι μας και να αλλάξουμε. Όπως λέει και ένας φίλος δημοσιογράφος, πάρ το αλλιώς, δεν υπάρχει η μία η κακή πλευρά, υπάρχει και η καλή, η θετική πλευρά. Με θετική σκέψη και καλοπροαίρετη πρέπει να πηγαίνουμε στο γήπεδο, να το δούμε σαν γιορτή, να χαιρόμαστε, να φωνάζουμε και το λίγο παραέξω, λίγο και τα λοιπά παραπάνω, και αυτό είναι εφικτό μέχρι ένα σημείο. Όχι όμως σε βαθμό που να έχουμε προβλήματα. Ωραία η φλόρα λέει κάτω ή όχι? Όχι ωραία η φλόρα, ωραίες παρουσίες. Α, ναι, εντάξει. Γενικά και για τους κυρίους. Για τη φλόρα λέει. Ναι, για τη φλόρα λέει. Οι καλεσμένοι μας λένε για τη φλόρα. Λοιπόν, κάτι ήθελε να συμπληρώσει ο κύριος Παπαμακαρίος. Όχι. Πρόεδρε, εσείς, συγγνώμη, αν δεν κάνω λάθος, συμμετέχετε στην ΓΑΜΑ Εθνική, στην Επιτροπή μάλλον με τον κύριο Τζανόπουλο που είναι πρόεδρος, έτσι? Ναι, είναι ο πρόεδρος ο κύριος Τζανόπουλος.
και συμμετέχω στην Επιτροπή της ΓΑΜΑ Εθνικής της ΕΠΟ. Ωραία. Είναι στον αέρα ο κύριος Τζανόπουλος. Πολύ ωραία να τον ακούσουμε. Ωραία. Είναι και ο κύριος Τζανόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλά? Είμαι καλά, Δυτικής Αττικής. Ναι, έψη Δυτικής Αττικής, παιδιά, έχουμε ένα παθητικό στο σουπεράκι. Μην στεναχωριέστε. Ζητούμε την κατανόηση, έτσι, για αυτή την πρώτη, τουλάχιστον επίσημη. Τουλάχιστον δεν υπάρχει σκοπιμότητα, αυτό είναι σίγουρο. Θα γίνουν και λαθάκια. Είναι και πολύ μεγάλος ο όγκος της ειδησιογραφίας, αλλά και το θέμα τον οποίο καλούμαστε. Επαναλαμβάνω, μια ικανότατη ομάδα ανθρώπων και πίσω από τις κάμερες αλλά και μπροστά να καταφέρουμε να βγάλουμε εις πέρα σε αυτό το δίωρο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς τις δικές σας ευχές, την άποψή σας και να μας πείτε και δύο κουβεντούλες για τη δική σας την Ένωση. Τι σκέφτεστε να κάνετε στα τόσα προβλήματα που έχετε να λύσετε καθημερινά? Βεβαίως. Καταρχήν να συγχαρώ την πρωτοβουλία για μια νέα εκπομπή. Κάθε εκπομπή που βγαίνει καλοπροαίρετη για το ποδόσφαιρο και δίτερο ασθενικό που εμείς υπηρετούμε με την ιδιοτέλεια, συγχαίρουμε και υιοθετούμε κάθε τέτοιου είδους προσπάθεια. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να είστε καλοί συνομιλητές, να βγάζετε τις ειδήσεις όσες έχουν και εκτιμώ ότι όλοι μαζί συνεισφέρουμε για ένα καλό κλίμα το οποίο λείπει ειλικρινά από το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα έχουμε κάνει το καλύτερο. Μάλιστα. Ασφαλώς και φαντάζομαι και εσείς έχετε τεράστια προβλήματα. Έχουν να κάνουν και με τα γήπεδα και με τους οικονομικούς πόρους. Η δική σας η Ένωση, που εσείς βέβαια είστε και επικεφαλής και στην ΓΑΜΑ Εθνική, έχετε και εκεί προβλήματα. Έτσι. Μάλιστα. Τι σκέφτεστε να κάνετε, πώς πορεύεστε, πώς λύνετε τα δικά σας προβλήματα? Και... Ακούστε να δείτε. Ναι. Ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, το γήπεδικό. Σίγουρα υπάρχει μία δράνεια από όλους τους θεσμούς και της Ομοσπονδίας, θα έλεγα, γιατί δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Ομοσπονδία. Έχουμε πει κάποια στιγμή, μάλιστα, να μπορούμε να κάνουμε μία επιτροπή στατιστικής γηπέδων, να μπορούμε να βλέπουμε ποια είναι εκείνα που αρμόζει και να γίνει κατηγοριοποίηση των γηπέδων. Αν δεν γίνει κατηγοριοποίηση των γηπέδων, δεν μπορούμε να έχουμε κι εμείς παρουσία. Αλλά εκτιμώ ότι η Δήμη που τα στάδια όλα είναι προβλήσεων δημοτικά κατά 98% και παραπάνω, θα έλεγα. Πρέπει να βάλουν τεχνικές υπηρεσίες σε συνεργασία με την αποκεντρωμένη διοίκηση, να πάρουν πλέον τα γήπεδα άδεια κατασκευής που δεν υφίσταται. Όλες οι επιτροπές που κατά καιρούς ερχόντουσαν να ελέγξουν τα γήπεδα, ερχόντουσαν ένας αστυνομικός, ένας πυροσβέστης, ένας ενώσεις, ένας από την περιφέρεια και η πρώτη κουβέντα άδεια κατασκευής. Δεν υπάρχει. Εκεί λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι υπογράφανε με επιφύλαξη. Αυτό πρέπει να εκλείψει, να πάρουν τα γήπεδα άδεια όλα κατασκευής, στο μέτρο του εφικτού, να προσυπογράψουν τεχνική από τις δήμους και τις περιφέρειες και να λυθεί το πρόβλημα αυτό μία διαπαντός. Και εμείς θα προτείνουμε να γίνει μία επιτροπή κατηγοριοποίηση των γηπέδων. Να μην είναι δηλαδή τα ίδια απαιτήσει τη βήτα εθνική, που είναι λογικό. Άλλη να είναι η ΓΑΜΑ και άλλα τα τοπικά πρωταθλήματα. Μάλιστα. Το άλλο σκέλος που με ρωτήσατε είναι πώς πάει γενικά το ποδόσφαιρο, τα προβλήματα. Αυτό μου είπατε. Ναι, ναι. Και το οικονομικό μέρος, το οικονομικό. Άκουστε να δείτε. Φαντάζομαι εσείς δεν είστε οι πλούσιοι της περιοχής. Έχετε και εσείς. Ναι, εμείς έχουμε και αυτό το. Δεν θα το πω μειονέκτημα, μια συγκυρία είναι. Είμαστε σε μια περιοχές φτωχικές, θα έλεγα. Η Δυτική Αττική είναι φτωχική. Αν πάρετε τις πόλεις μία-μία, είναι εργατόκοσμος. Υπάρχει πλήρη ανεργία σε όλους τους δήμους μας. Πέντε δήμενες δεν έχουμε χωριά εμείς. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η μικρή ενίσχυση που υφίσταται από τους δημάρχους και τους εκάστοτε δήμους, που θέλουν οι άνθρωποι να προσφέρουν, αυτή τη στιγμή δεν το μπορούν. Οι περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Δεν είναι ξεχωριστό κομμάτι την πολιτική κοινωνία. Έχουν πληγεί οικονομικά, όλοι μας έχουμε πληγεί, το γνωρίζετε καλύτερα από τα φέρνουν. Πώς μπορεί λοιπόν ένας παράγοντας να συνεισφέρει το μικρό βολό του για λειτουργία μιας ομάδας σε τοπικό επίπεδο? Η μόνη συμβουλή μας που είναι και το λέμε και το διατυμανίζουμε, ας ασχοληθούν με τα θύματα υποδομών, ώστε έτσι να μπορούν μέσα από τα θύματα υποδομών να πλαισιώνονται οι μεγάλες ομάδες και να έχει γίνει αυτό το σκαλοπάτι κατά τον καλύτερο τρόπο. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, το οποίο
προέκυψε μέσα από μια έρευνα που έκανα το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη πρωτού κατέβω. Έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν, ειδικά στη β' κατηγορία αν δεν κάνω λάθος, ομάδες οι οποίες, αν μη τι άλλο, ξεκινούν το πρωτάθλημα και στην πορεία αντί για 12 γίνονται 9, γίνονται 8. Τα παρατάνε στην πορεία. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι και δεν μπορεί να γίνεις και ευρωφύλακας μιας κατάστασης. Το να τιμωρείς, σκοπός είναι να δημιουργείς, αν είναι να διαλύσεις, διαλάσεις φορά τα πάντα. Έτσι ξεκινούν οι ομάδες, υπάρχουν άνθρωποι που σου προείπα. Άμα δεν έχουν οικονομική δυνατότητα και δεν έχουν στηρίγματα ουπουθενά, τώρα για πρώτη φορά ο Υπουργός Αρχήνης θα δώσει κάπου 1-300 στις ομάδες τα τοπικά πρωταθλήματα. Και αυτά ακόμη είναι μια καλή βοήθεια. Γιατί δεν μείνει τα έξοδα είναι τόσο ιδιαίτερα σε αυτές τις κατηγορίες, ειδικά στη Β'. Αλλά συμβαίνει και αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Υπάρχουν ενώσεις άλλες που θα διαπιστώσεις την πορεία, που είναι 80 ομάδες και μπορεί να είναι 45. Θα τα δείτε αυτά να ασχολείται με τις ενώσεις πάνω από το Παναγίνιο. Εμείς λοιπόν θα σταματήσουν οι ομάδες στην πορεία του πρωταθλήματος. Εντάξει, είναι και η φιλοσοφία του κάθε παράγοντα. Συμβαίνουν όλα αυτά. Έτσι είναι. Εδώ βλέπετε μεγάλες ομάδες παρέ, ιστορικές. Και παίζουν κατηγορίες υποδιέστερες από εκεί που ήταν. Δυστυχώς σημαίνει και αυτό. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι λίγο πριν την εκπομπή μου ήρθαν και κάποια mail σχετικά με το ένας φίλος από εκεί από την περιοχή. Μου έθεσε ένα ερώτημα, γιατί δεν ήξερε αν θα είστε στο πάνελ ή αν θα βγείτε τηλεφωνικά, ναι. Αλλά αφορούσε εσάς, εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στα Λιώσια, στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα, στα γήπεδα, το γηπεδικό πρόβλημα, έτσι. Ναι, βεβαίως υπάρχει, δεν έχουμε γήπεδα, σας το είπα. Είναι δήμη, η Αττική, σαν γη, είναι ακρή. Δεν μπορείς να κάνεις, να βρεις τα καστρέματα, να κάνεις ένα γήπεδο στους χώρους αυτούς. Αντιλαμβάνεστε, είναι δύσκολο. Τα γήπεδα που υπάρχουν είναι χωρισμένα. Οι ομάδες είναι αρκετές, παίζουν πάρα πολύ ποδόσφαιρο, αλλά ακόμη εξυπηρετούμε, δεν έχουμε πρόβλημα ιδιαίτερο, θα έλεγα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τζανόπουλε, θα χαρώ πάρα πολύ με την πρώτη ευκαιρία να σας έχω δίπλα μου, όπως έχω και τον κύριο Παπαμακάριο και τον κύριο Παπαδόπουλο. Να... Είναι εκεί η δίπλα αυτή. Ναι. Χαιρετισμούς να πείτε σε όλους. Σας ακούνε, σας ακούνε, σας ακούνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα έχουμε τη δυνατότητα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε. Καλή επιτυχία να έχετε. Να είστε καλά, κύριε Τζανόπουλε. Να είστε καλά, κύριε Τζανόπουλε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κάπου εδώ Δημήτρη να πάμε να προλάβουμε, γιατί θα πάμε σε break σε πολύ λίγο. Γιάννη, θέλω να το αναφέρω από πριν, γιατί είναι αθικία. Για τα στιγμιότυπα από το μάτς Νέα Ιωνία Ηλυσιακός θα έχουμε από το Sportal TV. Να το πούμε αυτό, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι. Ναι, και βέβαια γενικότερα θα πρέπει να πούμε, Δημήτρη, ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με κάποιους συναδέρφους που διατηρούν τα site, όπως στο Πλεκτό, το NF Studio. Κ. Φωτιάδη, έτσι, που μας στηρίζει, το τοπικό 24, να μην ξεχάσω, και κάποια άλλα παιδιά που πραγματικά είναι δίπλα μας. Ίσως να ξεχνάω κάποιον ή να μην έχω σημειώσει, συγχωρέστε με, δεν υπάρχει σκοπιμότητα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε συχνά πλέον και να, όπως είπα, να προβάλλουμε και τους ανθρώπους που στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Όμορφη παρουσία δίπλα σου, Μαυρόπουλε, λέει. Μάλλον για μένα εννοούν. Έχει μάλλον. Να τη όμορφη παρουσία μας, την έδωσε ο σκηνοθέτης. Λοιπόν, Δημήτρη, να πάμε να δούμε λίγο ένα παιχνιδάκι ακόμα πρωτού πάμε στο break, για να προλάβουμε να τρέξουμε και τα θέματα που είναι αρκετά. Πάμε να δούμε τι έγινε, πώς μάλλον κέρδισε η Τριγλία στη Ραφίνα τον Ιωνικό με το πολύ όμορφο γκολ του Χρυσάφη στο 34ο λεπτό. Ωραία, και να σε ευχαριστήσουμε παράλληλα. Θα δούμε και τα υπόλοιπα βίντεο. Στη συνέχεια έχουμε να δούμε και άλλους συνεργάτες που θα μπουν μέσα να μας ενημερώσουν. Δημήτρη Θεοδόρου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε ξανά στην συνέχεια. Βεβαίως. Πλάγιο Άουτ για την Τριγλία με το Σταμπέλο. Μάτζι στη κεφαλιά. Πολύ ωραία. Χρυσάφης. Χρυσάφης. Το σούτ. Γκολ! Τρομερό γκολ από το Χρυσάφη. 1-0. 1-0 για την Τριγλία. Ακριβώς στο 25ο λεπτό. Τριγλία Ραφίνας, Ιωνικός Νικαίας, 1-0 με τρομερή βολίδα του Χρυσάφη. Καταρχήν συγχαρητήρια στην ομάδα της Τριγλίας για το πρωτάθλημα. Τους εύχομαι καλή συνέχεια. Κάθε επιτυχία στο Γιάννη. Εμείς δεν καταφέραμε να μπούμε σε ένα σημείο του παιχνιδιού στις συνθήκες που απαιτούσαν και αυτό το πληρώσαμε. Ο κόσμος έχει δίκιο. Και εμείς από την πλευρά μας
αισθάνομαι και το είπε εκείνη. Όταν η ομάδα φέρνει το αποτέλεσμα, είναι όλοι ευχαριστημένοι. Ανεξάρτητα την ανάπτυξη, την ξανάπτυξη. Όταν η ομάδα δεν κερδίζει, τη φέρνει όλα. Δεν τη ποδόσφαιρα. Πήρα μια πολύ σημαντική και σπουδαία νίκη απέναντι από έναν πολύ αξιόλογο και ποιοτικό αντίπαλο. Η άποψη μου προσωπική είναι ότι θα διεκδικήσει είναι από τι ομάδε οι οποίε προκύπτουν να διεκδικήσουν. Ήταν ένα παιχνίδι, δεν είχε χαρακτηριστικά ποιοτικά. Ήταν άτεχνο, είχε πάρα πολλές κρύες φάσεις, μονομαχίες. Και όπως φαινόταν, θα κρυνόταν στον έργο. Εμείς ευτυχήσαμε να έχουμε ένα πετυχημένο πολύ καλό, όμορφο καθοριστικό γκολ. Και ίσως δίκαια πήρε με τη νίκη. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Δήμο Μπεργκόσα και στην ομάδα του. Και για μας είναι μόνο η αρχή. Θέλω επίσης να πω ότι είναι μια σημαντική μέρα για μας. Επιστρέφουμε μετά από πάρα πολύ καιρό δύο ποδοσφαιριστές που ταλαιπωρήθηκαν με τραυματισμούς. Ο Στίβ με ένα όχι τόσο μακροχρόνιο και ο Ράμο Όρση με ένα πολύ μακροχρόνιο τραυματισμό. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά μας να είναι πίσω στην ομάδα. Μάλιστα. Είδαμε και τις δηλώσεις των προπονητών, έτσι, Δημήτρη. Είδαμε τον κύριο Μπεχλιβανίδη που είπαμε ότι αποχώρησε και μετά τον κύριο Γεωργάρα, τον νικητή προπονητή από αυτή την αναμέτρηση. Μάλιστα. Φλώρα, βλέπω έρχονται συνέχεια μηνυματάκια. Έχουμε πολλά μηνυματάκια. Καλή αρχή. Πάμε επιτέλους πραγματική μπάλα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Τι λέει. Ο ΑΟ Ηλίου σας εύχεται καλή αρχή, καλές εκπομπές και πάμε μπάλα ρε τεχνικά. Και πάμε μπάλα θα πάμε και θα πάμε παντού. Να το ξέρετε ότι ο τίτλος της εκπομπής δεν είναι τυχαίος. Η πρόθεσή μας είναι να αγκαλιάσουμε κάθε γειτονιά. Να εγώ μόνος μου διακριτικά όλο αυτό το διάστημα το οποίο κατεβαίνω στην Αθήνα για τις συμφωνίες, για τις συνεργασίες με τους δημοσιογράφους, με τους συνεργάτες, φρόντιζα τουλάχιστον και θα το κάνω διακριτικά να πηγαίνω σε κάποια γήπεδα χωρίς να γνωρίζω και να με γνωρίζουν, γιατί το ξέρουν τουλάχιστον οι συνεργάτες μου ότι εγώ βλέπω πολύ διαφορετικά έναν αγώνα. Δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, με ενδιαφέρουν όλα τα άλλα τα οποία βλέπω και έχουν να κάνουν με τις συμπεριφορές των φιλάθλων, με τις αντιδράσεις των διαιτητών, με τις σχέσεις των ποδοσφαιριστών μεταξύ των δύο ομάδων, με τις εγκαταστάσεις και τις όποιες ατέλειες και γενικότερα είναι και η δουλειά μας να βλέπουμε το ποδόσφαιρο διαφορετικά. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βγούμε ζωντανά και να κάνουμε προτάσεις, να δώσουμε λύσεις, να πούμε τις απόψεις μας και να μπορέσουμε να φέρουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους γύρω μας για να συζητήσουμε για ποδόσφαιρο. Πάμε μπάλα, αλλά τώρα πάμε break. Επιστρέφουμε και πάλι στο στούντιο ζωντανά μετά το διαφημιστικό break. Να καλησπερίσω στο στούντιο και τον Κώστα Τωράπτη, ο οποίος και αυτός θα είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της πετυχημένης αυτής συνταγής που λέγεται Πάμε Μπάλα στην Αθήνα. Κώστα, θα μας δώσεις ενημέρωση για την ΕΠΣ Αθηνών και γενικότερα έχουμε και βιντεάκια, έτσι. Καλησπέρα και από μένα, Γιάννη. Καλή αρχή να έχουμε. Να καλησπερίσω και τους φίλους του αριστεχνικού ποδοσφαίρου. Να είναι σίγουροι ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτούς. Έχουμε μπόλικο ρεπορτάζ. Πολλές οι ομάδες της Αθήνας, Ιστορική Ένωση. Ξεκίνησε και η πρώτη αγωνιστική στην Αλφα Αθηνών. Οπότε έχουμε. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με αποτελέσματα τα οποία συζητούσαμε προχθές. Σημαντικά, αξιόλογα. Με ένα πολύ καλό επίπεδο αγωνιστικό, με ποιότητα. Έτσι και μάλιστα από ό,τι θυμάμαι μου είπες ότι φέτος θα έχουμε έναν ιδιαίτερο ανταγωνισμό μεταξύ των ομάδων. Υπάρχουν πολλές ιστορικές ομάδες, Γιάννη, όπως τα λες, και ομάδες με πλούσιο υλικό και ποιοτικό υλικό παιχτών, όπως το Χαϊδάρι ίσως που κατέχει το πρωτάθλημα, παίζει και ο Πανερυθραϊκός στους δύο ομίλους που δεν κατάφεραν να ανέβουν λόγω του άδικου συστήματος, κατά την άποψή μου, να παίρνει το πρωτάθλημα και να ανεβαίνει κατηγορία. Είναι κάπως, είναι και στον ίδιο όμιλο, στον πρώτο. Στο δεύτερο όμιλο είναι ο Ιστορικός Χαραβιακός, Δόξα Βίρονα, το Εγάλεο φυσικά, έχει παίξει και Ευρώπη. Αναμφίβολα θα έχει μεγάλο ιστορικές ομάδες, δύο από αυτές είναι και ο Άγιος Δημήτριος με φυσικά, την Ηλιούπολη. Φυσικά, Ηλιούπολη στον πρώτο όμιλο. Είναι πολλές ομάδες, άμα τις πούμε όλες, Γιάννη, δεν θα τελειώσει η εκπομπή. Που σταύρωσαν τα σπαθιά τους, 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Ακριβώς. Και μου δίνεις την καλύτερη πάσα για να πάμε εδώ, όπως είμαστε όλοι μαζί παρέα, να δούμε πώς διαμορφώθηκε αυτό το 1-1 ανάμεσα στον Άγιο Δημήτριο και στην Ηλιούπολη.
Ένα κλασικό γειτονικό ντέρμπι των Οντίων Προαστίων που τα είχε όλα, είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν όσοι βρέθηκαν στο δημοτικό στάδιο του Αγίου Δημητρίου, εκεί όπου το μάτς ανάμεσα σε δύο ιστορικές ομάδες, όπως είναι ο Άγιος Δημήτριος και η Λιούπολη, έληξε με σκορ 1-1. Ένα αποτέλεσμα το οποίο κρίνεται δίκαιο, αφού μπορούμε να πούμε πως κάθε ομάδα είχε από ένα καλό ημίχρονο. Η ομάδα του Πέτρου Καπώνη, που επέστρεψε φέτος στην ΑΕΨΑ μετά από 3 χρόνια, μπήκε πιο δυνατά στο πρώτο μέρος και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να ανοίξει το σκορ με κορυφαία ευκαιρία εκείνη του 25, όταν ο Ξενάκης σούταρε μέσα από τη μικρή περιοχή και τον Καταχανάκη να αποκρούει, αλλά στη συνέχεια το σούτ του Κυριάκη ήταν αδύναμο και πέρασε out. Στο 30 η Λιούπολη άνοιξε το σκορ, όμως η φάση είχε σταματήσει λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, αφού ο Αναστασάκης φαίνεται να βρίσκεται έστω και για λίγα εκατοστά σε θέση offside. Ο υψηλός όμως φόρτο και η ανέρυθρον ήταν συνεχής πηγή κινδύνων για την άμυνα των γηπεδούχων και ήταν από τους διακριθέντες της ομάδας του στην αναμέτρηση. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι παίκτες του Μιχάλη Δωματιώτη ανέβασαν την απόδοσή τους και δημιούργησαν αρκετούς πονοκεφάλους στην άμυνα των γηπεδούχων, πότε από τις στημένες φάσεις και πότε από τις πλαγιοκοπήσεις τους. Σε μία από τις καλύτερες στιγμές των φιλοξενούμενων στο δεύτερο μέρος, στο 71 ο Δωματιώτης πήρε την μπάλα και σούταρε με το ρουμπί να αποκρούει ασταθώς. Όμως ο Ψαράς πρόλαβε με σωτήριο τάκλιν τον επερχόμενο Ορφανού, προτού ο τελευταίος στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Και εκεί όπου όλα έδειχναν πως το μάτς θα ολοκληρωνόταν χωρίς γκολ, αντίθετα η αναμέτρηση άναψε στο τελευταίο τέταρτο, με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν από ένα γκολ και να δίνουν λίγο χρώμα στο ντέρμπι. Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή της Ηλιούπολης στο δεύτερο μέρος τελικά καρποφόρησε στο 77, όταν ο Εστυλιανίδης με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Δωματιώτη έγραψε το 0-1 για την ομάδα του. Εκεί οι γηπεδούχοι αφυπνίστηκαν αφού ανέβαζαν συνεχώς την πίεσή τους και έτσι φτάσαμε στο 87 και στη φάση που έκρινε τελικά το μάτς. Ο Κοκλίδης που είχε μπει αλλαγή στο 68 και έζησε πέναλτι από τον αγοραστό. Ο έμπειρος Φορ ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε στην απέναντι γωνία τον Καταχανάκη για να φέρει το μάτς στα ίσια και να χαρίσει τελικά έναν σημαντικό βαθμό στην ομάδα του. Οι δύο αντίπαλοι προσπάθησαν στα τελευταία λεπτά να πετύχουν ακόμα και τον γκολ της νίκης, χωρίς αυτό να έρχεται ποτέ και το 1-1 να παραμένει μέχρι το τέλος. Ωραία. Ωραίο παιχνίδι, Κώστα. Ναι, πολλές φάσεις. Δίκαιο σε γενικές γραμμές το 1-1. Μπορούμε να πούμε ότι κάθε ομάδα είχε από ένα ημίχρονο. Το πρώτο, ο Άγιος Δημήτριος ήταν πιο πιεστικός. Στο δεύτερο, η Λιούπολη ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, προηγήθηκε. Αλλά ο Πολύπυρος Κοκλίδης πήρε το πέναλτι. Δίκαια, νομίζω, όπως είδαμε και στη φάση, ήταν πέναλτι. Και ναι, έφερε το μάτς στα ίσια για τον Άγιο Δημήτριο. Κώστα Ράπτη, τι μπορούμε να ξεχωρίσουμε σε αυτό το ξεκίνημα? Ποιες ήταν οι πινελιές, οι εντυπώσεις που αποκόμισες από αυτό το Σαββατοκυριακό? Νομίζω είδαμε αρκετά γκολ για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και πολύ όμορφα. Και διψούσαν οι ομάδες, έτσι. Και είδαμε και πολύ καλό ποδόσφαιρο για την εποχή, γιατί έχει σημασία αυτό. Είχε πολύ ζέστη αυτό το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε. Ναι. Και δυσκόλεψε σίγουρα τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ερασιτέχνες. Μπορεί να είναι σε υψηλό επίπεδο, αλλά είναι ερασιτέχνες. Και ενοχλεί το οτιδήποτε μπορεί να, να μην τους βοηθήσει και το ακόμα την πιο μικρή λεπτομέρεια. Ναι, είναι αξιοζήλευτη γενικότερα η θέλησή τους, η προσπάθειά τους, η δύναμη, έτσι, τα ψυχικά αποθέματα. Δεν θα ξεχάσω την προηγούμενη Τετάρτη που παράτησα ένα ραντεβού στη μέση, γιατί είχα δίψα να πάω να δω τον αγώνα που γινόταν στο Εγάλαιο και ταλαιπωρήθηκα και λίγο για να βρω εκεί το ΔΑΚ, δεν ήξερα ποιο γήπεδο ήταν, πάση περιπτώσει. Έπαιζε ο Απόλλων 2006 νομίζω με τον Ιμητό και με έκανε εντύπωση που αν και χάσανε τα παιδιά, οι γηπεδούχοι, στο τέλος χειροκροτήσαν τους φιλάθλους τους, αγκαλιαστήκανε μεταξύ τους, δώσαν συγχαρητήρια. Ένας αγώνας κυπέλου, ήταν ερασιτεχνικών ομάδων. Δεν ήταν τίποτα παραπάνω. Και ο κόσμο είχε και καλές συμπεριφορές είχαμε. Γενικότερα μου άρεσε το κλίμα εκεί, έστω και αν πρόλαβα μισή ώρα, χάρηκα γιατί επαναλαμβάνω, πρέπει να βλέπουμε διαφορετικά εμείς οι δημοσιογράφοι. Δεν έχουν να χωρίσουν και τίποτα οι ομάδες, Γιάννη, πιστεύω. Έτσι. Αν μπορούμε να προσθέσουμε ένα λιθαράκι, να συνεισφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους προέδρους, τους γενικούς γραμματείς, τους ταμείες, που και αυτοί αφήνουν τα σπίτια τους, τις οικογένειές τους. Πολύ χρόνο, χρήμα. Έτσι, λοιπόν. Αυτό. Αν μπορούμε να προσφέρουμε, προσφέρουμε. Άμα δεν μπορούμε να προσφέρουμε, καθόμαστε στο σπίτι μας και τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε, όπως με ενημερώνουν, με την Θεσσαλονίκη, για να δούμε κάποια νέα εκεί, γιατί θα έχουμε και πινελιές από Μακεδονία και το έχω ξεκαθαρίσει και είναι και μια απόφαση λυμμένη μεταξύ όλων των εμπλεκομένων ότι μέσα από αυτή την καινούργια προσπάθεια δεν θέλουμε να ξεχωρίσουμε την Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια κατεβαίνοντας από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, αλλά ο σκοπός μας και ιδιαίτερα η θέλησή μας είναι να εκλείψουν αυτά τα βοράς νότος. Λεκανοπέδιο, Λευκός Πύργος,
Βούλγαροι και όλα τα σχετικά που κατά καιρούς ακούγονται. Η πρόθεσή μας είναι να ενώσουμε, να δείξουμε το ποδόσφαιρο της Αθήνας στη Θεσσαλονίκη, γιατί παίρνω αρκετά μηνύματα από φίλους που παρακολουθούν την εκπομπή μέσω του ΟΤΕ TV στην Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, όπως και να προβάλλουμε αξίες, στιγμιότυπα, ομάδες, γιατί και εκεί γίνεται πολύ καλή δουλειά, στην Αθήνα, ενωτικά, με ομοψυχία. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Έλληνες εδώ, Έλληνες και στη Μακεδονία. Όλα τα άλλα είναι για κατανάλωση, είτε για κάποιους που θέλουν να συντηρούν στόλους και οπαδούς, είτε για κάποιους που για δικά τους συμφέροντα δεν θέλουν να υπάρχει ηρεμία στην Ελλαδίτσα μας, στο ποδόσφαιρό μας και στις ομάδες μας. Λοιπόν, να πάμε να δούμε την Αγία Παρασκευή με τη Δόξα Βίρωνα, 1-0 το τελικό αποτέλεσμα εδώ. Στο δημοτικό στάδιο της Αγίας Παρασκευής, η ομώνυμη ομάδα υποδέχτηκε τη Δόξα Βίρωνα, της οποίας και επικράτησε με 1-0 στην πρεμιέρα των δύο ιστορικών ομάδων στην ΑΕΠΣΑ. Η ομάδα του Τάσου Δημητρίου στοχεύει φέτος ψηλά, όπως άλλωστε και κάθε χρόνο, και έδειξε από το πρώτο κιόλας μάτς πως βρίσκεται σε καλό δρόμο. Μπορεί στην αναμέτρηση η Σάντα να μην έθελξε με την απόδοσή της, όμως πέρα από κάθε αμφιβολία ήταν καλύτερη και άξιζε την νίκη. Η μπάλα τριγυρνούσε συνεχώς μπροστά από την εστία του Μουκέα, ενώ και από τη στιγμή που άνοιξαν το σκορ, κράτησαν με ευκολία το υπέρ τους προβάδισμα. Από την πλευρά τους, οι κυανόλευκοι του Σάκη Δέδε, που είχαν τη συμπαράσταση 100 οπαδών τους στις κερκίδες, οι οποίοι και έδωσαν έναν διαφορετικό τόνο στη συνάντηση, είχαν ως κύριο μέλημα να κρατήσουν μακριά από την περιοχή τους τους γηπεδούχους, με συνέπεια στην επίθεση να είναι εντελώς ακίνδυνη. Έτσι, η Αγία Παρασκευή ευτύχησε να ανοίξει το σκορ με την πρώτη καλή ευκαιρία που δημιούργησε στο δεύτερο μέρος. Ήταν το 50ο λεπτό, όταν ο Μουλάκης, που μπήκε αλλαγή με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, άδειασε ωραία τους Ρόκα και Μπεκατόρο, πάσαρε στον Γκράσι και εκείνος με τη σειρά του στο Τζίτζι, που είχε προωθηθεί, έβγαλε ωραία σέντρα ακριβίας και πάλι στον Γκράσι και μετά από όμορφη κεφαλιά νίκησε στον αέρα τους αμυντικούς της Δόξας και άνοιξε το σκορ για τη Σάντα. Στη συνέχεια, οι παίκτες της Δόξας Βίρων ανοίχτηκαν ώστε να ισοφαρίσουν, όμως προσπάθησαν με ανορθόδοξο τρόπο να σπάσουν την άμυνα της Αγίας Παρασκευής, ψάχνοντας να βρουν με βαθιές μπαλιές από την άμυνα τον Ταμπουράκη, ο οποίος δεν είχε βοήθειες και αποτέλεσε εύκολη λία για τους αμυντικούς των γηπεδούχων. Μάλιστα, οι παίκτες Αγίας Παρασκευής έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 65 να κάνουν το 2-0 και να τελειώσουν κάπου εκεί το ματς, όμως ο Μουλάκης δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα μέσα από τη μικρή περιοχή όπως θα ήθελε. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι αναζήτησαν με μεγαλύτερη επιμονή την ισοφάριση, όμως και πάλι ο τρόπος τους δεν ήταν ενδεδειγμένος, αφού δημιούργησαν απλά κάποιες υποψίες ευκαιρίας και αυτές μετά από βαθιές μπαλιές που προήλθαν από την άμυνα ή από στημένες φάσεις και όχι μετά από κάποιο συνδυασμό. Το τελικό σφύριγμα του Αντωνίου βρήκε την Αγία Παρασκευή δίκαια νικήτρια και να πανηγυρίζει το πρώτο τρίποντο της σεζόν. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είδαμε και αυτό το παιχνίδι. Θα πάμε απευθείας, καθώς με ενημερώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι. Φλόρα, μια τέτοια εκπομπή χρειαζόταν για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Καλές εκπομπές από μάχη μαραθώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Αγκαλιάζουν από παντού, έτσι, Φλόρα? Από παντού μας στέλνουν μηνύματα. Είμαι πολύ χαρούμενοι. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε Θεσσαλονίκη? Είμαστε έτοιμοι, έτοιμος. Ο Κώστας ο Σπυράκης είναι ήδη στον αέρα. Κώστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Ναι, έχουμε όμως και εδώ εμείς ομορφιές, έτσι Κώστα. Καλή αρχή και καλό κουράγιο στο δύσκολο έργο που ξεκινάτε. Ευχαριστούμε Κώστα. Πες μας λίγο τι γίνεται εκεί στη Θεσσαλονίκη. Ήδη μετράμε 4 αγωνιστικές στην Α1, την Ελίτ. 4 αγωνιστικές στην Α1, 4 αγωνιστικές με πλούσιο θέαμα και με έντονο ενδιαφέρον, μπορούμε να πούμε. Δυνατό ξεκίνημα στην Α1 κατηγορία. Αν θέλετε, μπορούμε να αναφέρουμε και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής εντάχει για να έχουμε μια εικόνα. Μας ενδιαφέρει, Κώστα, το ποιες ομάδες ξεχωρίζουν σε αυτό το ξεκίνημα και ποιες, ενώ είχαν προσδοκίες για την Α1, πάντα μιλάω, δεν έχουν καλύψει τις προσδοκίες. Οι δύο ομάδες που ξεχωρίζουν είναι παραδοσιακές, μπορούμε να πούμε. Είναι ο Θερμαϊκός Θέρμης, που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί τόσο στην Α1 κατηγορία όσο και στα εθνικά πρωταθλήματα, όπως επίσης και ο Μακεδονικός. Με 10 βαθμούς ο Θερμαϊκός Θέρμης και με 9 ο Μακεδονικός. Ενώ η ομάδα που φέτος προσπαθεί να κάνει την έκπληξη και έχει εκ των πιο ανταγωνιστικών συνόλων είναι ο Κερανός Βελοχωρίου. Τον οποίο βλέπουμε τώρα, έτσι. Τον οποίο βλέπουμε στιγμιότυπα από τον αγώνα του Κεραυνού Αγγελοχωρίου την περασμένη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, με τον Μακεδονικό.
Έτσι. Το τέρμπι της αγωνιστικής, της τρίτης εμβόλυμης αγωνιστικής στην Α1, που μακεδονικός σε ένα εξωδιακό μπορούμε να πούμε παιχνίδι κέρδισε με 1-2, με πολλά παράπονα από τους ηθήνων του Αγγελοχωρίου, θεωρώντας ότι το δεύτερο γκολ, το οποίο προήλθε από πέναλτι, δεν ήταν πέναλτι. Που σφίριξε ο κύριος Αγγελάκης. Μάλιστα. Ακριβώς. Κάτι άλλο της τελευταίας στιγμής που ενδεχομένως έχω χάσει από σήμερα το πρωί, Κώστα, δεν είχαμε. Όχι, οι ομάδες προετοιμάζονται περιττωδώς για την επόμενη αγωνιστική, ενώ αύριο έχουμε και ένα εξαναβολής παιχνίδι για το κύπελο, το οποίο έχει αναβληθεί πριν 2 εβδομάδες για το γνωστό πρόβλημα των γηπέδων, ναι, των αρτιοδοτήσεων των γηπέδων, στο δημοτικό αθλητικό πάρκο Ευόσμου. Θα αναμετρηθούν ο ΕΑΣ Ευόσμου με τον Αστέρα Μπελοκήπων. Μάλιστα. Για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, Κώστα. Θα πάμε εμείς να δούμε παράλληλα, φαντάζομαι ότι και εσείς στη Θεσσαλονίκη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθείτε την εκπομπή μέσω της πλατφόρμας. Και έχει και πάρα πολλούς χαιρετισμούς. Βρισκόμαστε στο καφέ ενός προπονητή της Αλφάνα κατηγορίας, του κύριου Παρούτογλου. Ναι. Αρκετός κόσμος, περίπου 50 άτομα βρίσκονται αυτή τη στιγμή και παρακολουθούν από τις οθόνες του καταστήματος την εκπομπή. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Θα πάμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟ Κουφαλίων και στο Νέα Ευόσμου. 3-2 το τελικό αποτέλεσμα, έτσι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Κώστα Σπυράκη από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε το συγκεκριμένο παιχνιδάκι. Επαναλαμβάνω, 3-2 αν δεν κάνω λάθος, έλξη υπέρ των γηπεδούχων, πλούσιο σε θέαμα και γκολ. Και επιστρέφουμε να κάνουμε κάποιες ερωτησούλες στους καλεσμένους μας για να μπορέσουμε να τις απελευθερώσουμε και να ολοκληρώσουμε μετά, καθώς το τρίτο και πήγε 7 και τέταρτο, δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Έχουμε αρκετά θεματάκια να δείξουμε ακόμα. Πάμε γρήγορα στις φάσεις. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο νέο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας ο ΠΑΟ Κουφαλίων, που επιβλήθηκε στην έδρα του με 3-2 του ΕΑ Ευόσμου. Σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό, πάλεψαν μέχρι το τέλος, με τον ΠΑΟ Κουφαλίων όμως να αντέχει στην πίεση και να καταφέρει να παίρνει το τρίποντο σε μια δύσκολη έδρα όπως η δική του για κάθε αντίπαλο που θα βρεθεί φέτος στα κουφάλια. Σε γενικές γραμμές, οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι από τον ΕΑ Ευόσμου, που στο 10ο λεπτό κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Παπατζίκο, ο οποίος πήρε την μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή και με ένα σούτ στην αριστερή κλειστή γωνία του Σαριανίδη κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα μέσα σε έντονους πανηγυρισμούς. Δύο λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι έχασαν την ευκαιρία να ισοφαλίσουν όταν ο Τανταλίδης με κεφαλιά έστειλε την μπάλα λίγο out. Ο ΠΑΟ Κουφαλίων συνέχισε να πιέζει και να δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες με στόχο να πετύχει το πολυπόθητο γκολ για να ισοφαρίσει, κάτι που δεν το κατάφερε ούτε στο 18, όταν ο Τζιβελέκης με ένα σούτ στα όρια της μεγάλης περιοχής έστειλε την μπάρα λίγο πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα του ΕΑ Ευόσμου. Τελικά η ισοφάριση για τον ΠΑΟ Κουφαλίων δεν άρχισε να έρθει, καθώς στο 21ο λεπτό, μετά από εκτέλεση εικόνων του Γάκη, ο Παπαμανουήλ με ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μια ισοφάριση που πανηγύριστηκε δεόντως από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟ Κουφαλίων, που είδαν τις προσπάθειές τους να πιάνουν τόπο και αμέσως μετά είχαν ακόμη μια ευκαιρία για να βάλουν κι άλλο γκολ, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Η επίθεση όμως για τον ΠΑΟ Κουφαλίων δεν σταμάτησε σε εκείνο το σημείο, καθώς λίγα λεπτά αργότερα, μετά από μια συντονισμένη προσπάθεια των επιθετικών της ομάδας, και ενώ η μπάλα έχει φτάσει μετά από ωραίο σούτ έξω από την περιοχή στα πόδια του Μίσκου, αυτός με τη σειρά του την έστειλε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα του ΕΑ Ευόσμου. Στο αμέσως επόμενο λεπτό ήταν σειρά για τον ΕΑ να απειλήσει, όταν ο Παπατζίκος μέσα στην περιοχή έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. 3 λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του ΠΑΟ Κουφαλίων να δημιουργήσει μια ωραία ευκαιρία, όταν με μια προσπάθεια από τα δεξιά και μια σέντρα, ο Δημήτρης Γάκης μέσα από την περιοχή δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, καθώς ο αμυντικός του ΕΑ απέκρουσε πάνω στη γραμμή, με το διαιτητή όμως να υποδεικνύει ότι βρίσκεται σε θέση offside. Στην επανάληψη, ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε αρκετά, καθώς οι δύο ομάδες, εφανώς κουρασμένες από ένα πρώτο ημίχρονο εξαντλητικό, προσπάθησαν να βρουν τα πατήματά τους, αλλά το νέο να γίνεται απειλητικός μόλις το 3ο λεπτό, όταν από ένα σούτ από τα δεξιά η μπάλα βρήκε στα χέρια του Σαριανίδη και στη συνέχεια σε πόδια αμυντικού, ο οποίος την έδιωξε σε κόρνερ. Στο 60, ο ΠΑΟ Κουφαλίων έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει την ανατροπή και να πάρει κεφάλι στο σκορ, όταν μετά από μια ωραία προσπάθεια και μια συντονισμένη επίθεση, η μπάλα βρέθηκε στα πόδια του Καραπίτα, ο οποίος με τη σειρά του μπήκε μέσα στη μικρή περιοχή και με ένα σουτ την έστειλε λίγο δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι. Ίσως η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία του αγώνα, αλλά με τον ίδιο ποδοσφαιριστή ένα λεπτό αργότερα να φροντίζει να διορθώνει το λάθος του και με την μπάλα στα πόδια να ξεγελάει ακόμη και τον τερματοφύλακα και να διστέλνει στα δίχτυα μέσα σε έντονους παρηγορισμούς. Με την ψυχολογία πλέον να είναι υπέρ του ΠΑΟ Κουφαλίων και τους παίκτες του Σύφη Προδρομιάδη να έχουν πλήρη υπεροχή στον αγωνιστικό χώρο, δεν άργησε να έρθει το 3-1.
Στο 81, μετά από μια σύγχυση μέσα στην περιοχή, η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ζουβελέκη και αυτό με τη σειρά του την έστειλε στα δίχτυα, πανηγυρίζοντας μαζί με τους συμπαίκτες του αυτή τη νίκη. Το τελικό 3-2 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις με το διαιτητή της αναμέτρησης να υποδεικνύει παράβαση πέναλτι σε ανατροπή του Καραμουκίδη, το οποίο εκτέλεσε εύστοχο Πάνος Λαυτσίδη. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Εμείς βέβαια εδώ στο στούντιο σχολιάζουμε αρκετά, κάνουμε την κουβεντούλα μας, μην νομίζετε ότι καθόμαστε εδεμένα τα χέρια. Μηνύματα έρχονται συνεχώς, υπάρχουν αρκετά τηλέφωνα υποστήριξης και συγχαρητηρίων. Θέλω να δώσω το λόγο καταρχάς στον κύριο Παπαδόπουλο, το Γενικό Γραμματέα της ΕΠΣΑ, με τον οποίο χαριτολογώντας λίγο πριν κάναμε ένα σχόλιο για το θέμα των εισιτηρίων. Όταν και είδα πολύ κόσμο στον αγώνα του Αγίου Δημητρίου και μου είπατε της Αγίας Παρασκευής, συγχωρέστε με, και μου είπατε ότι το εισιτήριο εκεί είναι 6 και σας λέω στη Θεσσαλονίκη είναι 5. Για ποιο λόγο? Η πρώτη κατηγορία στην Αθήνα έχει 6 ευρώ και οι άλλες κατηγορίες Β και Γ είναι 5. Είναι πιο πλούσιοι στην πρώτη κατηγορία. Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί ένας τεχνικός μας πίσω από τις κάμερες είπε στη Θεσσαλονίκη, λέει, στο Λευκό Πύργο έχει 8 ευρώ ο καφές. Κοιτάξτε να σας πω, η Αθήνα, δεν ξέρω τι ισχύει στη Θεσσαλονίκη, κάτω από το 18 χρόνο και κάτω δεν πληρώνουν εισιτήρια. Ναι. Η ομάδα βλέπουμε σε ένα γήπεδο να έχει 500 άτομα, αλλά ουσιαστικά έχουν πληρώσει 100. Παλιοί διαιτητές, παλιοί ποδοσφαιριστές, παράγοντες κλπ. Δεν πληρώνουν εισιτήριο. Υπάρχει αυτή η διαδικασία. Και αν οι ομάδες δεν έχουν αυτό το έσοδο, καταλαβαίνω ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα δυσκολότερα από ότι είναι. Πώς θα πληρωθούν οι διαιτησίες, οι παρατηρητές, ο γιατρός? Ναι, γιατί το έξοδο αυτό για μια ομάδα πρώτης κατηγορίας είναι γύρω στα 200 ευρώ κάθε Κυριακή γηπεδούχος ομάδα. 200? Περίπου 200 ευρώ. Μάλιστα. Εντάξει, είναι μεγάλο, είναι λίγο τσούζι, θα έλεγα. Αλλά, πάση περιπτώσει, εσείς ξέρετε καλύτερα που διαχειρίζεστε όλο αυτό το βάρος, μπορώ να πω, και που έχετε πάρει τις αποφάσεις, φαντάζομαι, τις κατάλληλες για τις ομάδες. Δεν ξέρω το εισιτήριο πόσο είναι, κύριε Παπαμακάρη, στη δική σας περιοχή. Το ίδιο. Το ίδιο. 6 και... 6 και 5. Ναι. Εμείς που ερχόμαστε εδώ και κόβουμε διόδια και τα λοιπά, δεν έχουμε κάτι καλύτερο. Γιατί είμαστε στην περιοχή σας, παίζουμε εκτός έδρας. Στην Αθήνα δωρεάν. Εντός έδρας παίζετε, εδώ εντός είναι η περιοχή μας. Εδώ. Άρα οφείλουμε να ρίξουμε και λίγο ενδιαφέρον περισσότερο στην βέβαια περιοχή. Δεσμεύομαι λοιπόν και εγώ και οι συνεργάτες μου ότι θα είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και θα έρθουμε πιο κοντά. Από την πρώτη αγωνιστική βλέπω αρχίσατε τις εξαιρέσεις και συμπήκατε στη διαδικασία. Μα κύριε Παπαδόπουλε, να σας πω κάτι. Τι να κάνουμε τώρα, έχουμε καμιά έξωση? Και ο κύριος Παπαμακάριος διαπλεκόμενος. Τα συμφέροντα της Ένωσής μου κοιτάω. Ωραία. Χαίρομαι που αυτή η κουβέντα γίνεται κάτω από χαμόγελο. Ευχάριστη κουβέντα, γιατί έτσι όλα καλοπροαίρετα μπορούμε να τα λύσουμε και όλα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Να σας πω, κοιτάξτε, εμείς εδώ γενικά στην Αττική είμαστε φίλοι μεταξύ μας. Εγώ με τον κύριο Δημητρίου, τον πρόεδρο της ΕΠΣΑ, είμαστε συμμαθητές στο γυμνάσιο. Γνωριζόμαστε από παιδιά. Με τον κύριο Τζανόπουλο είμαστε, οι ενώσεις μας γίνανε την ίδια εποχή. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Δηλαδή όλοι μεταξύ μας εδώ στην Αττική είμαστε φίλοι. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα και προσπαθούμε από κοινού να προωθήσουμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο να πάει εκεί που το αξίζει πραγματικά. Μάλιστα. Χαίρομαι. Μία τελευταία κουβέντα, κύριε Πρόεδρε, για να μπορέσω να σας απεγκλωβίσω. Ο χρόνος μας πιέζει, έχουμε πάρα πολλά θέματα και πρέπει να απελευθερώσουμε λίγο το πρόγραμμα. Δύο κουβεντούλες τελευταίες. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την εκπομπή που ξεκινήσατε και να σας ευχηθώ να πάνε όλα καλά και να κάθε εβδομάδα να γίνεται εκπομπή καλύτερη όσο το δυνατόν. Γιατί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του αξίζει και πρέπει να πάει στη θέση που πρέπει, ψηλά. Γιατί μην ξεχνάμε όλοι μας ότι είναι ο αιμοδότης του, γενικά του, και του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Εάν δεν υπάρχει ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει και επαγγελματικό. Όσο και αν οι μεγάλες ΠΑΕ φέρνουν ποδοσφαιριστές από το εξωτερικό, οι δικοί μας οι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή έχουν γεμίσει τις ομάδες του εξωτερικού. Και το βλέπετε όλοι σας πόσοι Έλληνες ποδοσφαιριστές παίζουν στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει πολλά. Και θέλω να σας βεβαιώσω ότι όλες οι ενώσεις, και εγώ θα μιλήσω για τη δικιά μου, ότι έχουμε πολλά παιδιά μικρά
εξελίσσιμα τα οποία μπορούν να επανδρώσουν τις μεγάλες ομάδες και η χαρά μας θα είναι να τους δούμε και στην εθνική. Γιατί ο σκοπός μας είναι η εθνική μας να πηγαίνει όσο το δυνατόν καλύτερα και πιο ψηλά. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Χαίρομαι, συμφωνούμε. Συμφωνούμε, έχουμε κοινή γραμμή την εθνική Ελλάδος. Όλοι είμαστε Έλληνες και όλοι υποστηρίζουμε ένα χρώμα, το γαλάζιο. Γι' αυτό το έχω. Και με την ευκαιρία, Γιάννη, αξίζει να υποθεί ότι 21 νομίζω από τις 23 στο Μουντιάλ είχαν παίξει στις μεικτές των ενός αιώνος. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να σημειωθεί αυτό. Έτσι ακριβώς. Μου ανοίγεις μια πολύ μεγάλη κουβέντα, δεν θα την ανοίξω γιατί θα πάει πολύ μακριά. Θα την ανοίξουμε όμως την επόμενη Δευτέρα που Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος θα είναι στο πάνελ ο Γιάννης Οτοπαλίδης που ήταν εκλεκτός μαζί με τον Ότορε Χάκελ και έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, σοβαρά πράγματα γύρω από την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και γύρω από κάποιους προβληματισμούς που έτυχε να συζητήσουμε το τελευταίο διάστημα με τον κύριο Τοπαλίδη. Θέλω και δύο τελευταίες κουβέντες από τον Γαβρίλο Παπαδόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα της ΕΠΣΑ, και αφού ολοκληρώσει και ο Γενικός Γραμματέας θα αποχωρήσετε, αλλά θα μου δώσετε δύο λεπτά καθώς θα περιμένετε για να σας ανακοινώσουμε και να ακούσετε το τι ετοιμάζουμε για την Αθήνα και τον Πειραιά από την αμέσως επόμενη εβδομάδα, μια μεγάλη έκπληξη για όλους τους ποδοσφαιριστές, τους παράγοντες και τους φιλάθλους. Κύριε Παπαδόπουλε. Η Ένωση της Αθήνας με τα 160 σωματεία και τους 20.000 αθλητές πιστεύω ότι θα κάνει και φέτος ό,τι είναι το καλύτερο για την αγωνιστική πρόοδο όλων αυτών των αθλητών. Θέλω, με την ευκαιρία που μου δίνεται, να ευχηθώ στις ομάδες αλλά και στους αθλητές που αγωνίζονται στο αεραστενικό ποδόσφαιρο της Αθήνας να έχουν υγεία, δύναμη, υπομονή και τα ποδοσφαιρικά τους όνειρα κάποια στιγμή να γίνουν πραγματικότητα. Και σε εσάς προσωπικά να έχετε μια επιτυχημένη χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά και τους δύο. Θα πάμε σε διαλυματάκι αφού πρώτα ευχαριστήσουμε τους φίλους τηλεθεατές που όπως με ενημερώνει ο Δημήτρης Θεοδόρου χτυπούν ανελέητα το τηλεφωνικό κέντρο και δίνουν τις ευχές τους από όλη την Αττική. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Κώστα Ράπτη, σε πολύ λίγο θα μας χαιρετήσεις, θα μας κουνήσεις μαντήλι και εσύ. Θα υποδεχτούμε άλλους τρεις συναδέρφους μέσα. Για πολύ λίγο γιατί έχουμε και ένα τελευταίο μέρος, δεν ξέρω αν έχει έρθει ο καλεσμένος, βέβαια αυτό θα το δούμε στο διαλυματάκι. Κώστα, έχουμε κάτι άλλο να σημειώσουμε? Ναι, καλό είναι να σημειώσουμε δύο ειδήσεις. Ναι. Ο Σπύρος Παπακανέλος, ο προπονητής του Ηρακλείου, παραιτήθηκε. Τι έγινε εκεί? Το Ηράκλειο έχασε την Αγία Λούσα στην έδρα του. Και τι έγινε, επειδή χάνουμε, διώχνουμε τον προπονητή? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή ο Φέργιουσον πέθανε μέσα στο γήπεδο. Γερός είναι ο άνθρωπος. Ο άλλος, ο Αρσέν Βενγκέρ, έχει ξεχάσει πότε έχει φύγει από τα αποδυτήρια. Δεν φεύγει και από το γήπεδο. Άλλο να πούμε, ο Φανγκάλ που το λένε έπρεπε να έχει φύγει. Ναι, ο Γκερούτ, σωστά, σωστά. Λοιπόν, πάσα περιπτώσει, θα τα διορθώσουμε όλα αυτά. Ή τουλάχιστον έχουμε την πρόθεση να συμβάλλουμε για να διορθώσουμε κακές νοοτροπίες. Ακόμα και στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Γιατί όλα είναι θέμα συζήτησης και κατανόησης φυσικά. Γιατί αν κάποιος δεν θέλει να κατανοήσει, το σίγουρο είναι ότι δεν θα κάτσει να σε ακούσει. Εμείς όμως θα τους αναγκάσουμε μέσα από αυτή τη δίωρη εκπομπή μας, μέσα από αυτό το ραντεβού της Τρίτης, να κάνουμε πολύ περισσότερα από όσα ίσως κάποιοι φαντάζονται και περιμένουν. Πάμε γρήγορα σε. Κώστα, ολοκλήρωσες? Ναι, αυτό και σήμερα έγινε η κλήρωση στην τρίτη φάση του κυπέλλου της Αθήνας. Μπαίνουν οι ομάδες της Αλφα Αθηνών επίσης. Αρχίζει δυσκολεύει λίγο το πρόβλημα. Το ζευγάρι που ξεχωρίζει νομίζω είναι αναμφίβολα το Χαραβιακός Χαϊδάρι. Πέρσι Κοταρόχο χτυπήθηκαν για το πρωτάθλημα. Φέτος είναι σε διαφορετικούς ομίλους, αλλά νομίζω είναι το ζευγάρι που ξεχωρίζει και αξίζει να σημειωθεί. Ωραία. Κώστα Ράπτη, ευχαριστώ και εσένα θερμά. Ευχαριστώ, Γιάννη. Πάμε γρήγορα σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν. Περνάμε από το διαφημιστικό break και πάλι στο στούντιο, στο πάνελ που έχει αλλάξει κατά 80%. Εγώ και η Φλόρα, η Μακρύ, είμαστε οι μόνοι που κρατάμε λίγο εδώ τα πόσικα. Φλόρα, συνεχίζουν. Συνεχίζουν. Στο Facebook μας στέλνουν πολλοί μηνύματα και τους ευχαριστούμε. Είναι όλα θετικά. Φαντάζομαι ότι σου κάνουν και πολύ ad. Καλά το είπα. Όχι, βρε Γιάννη. Τι. Λογικό δεν είναι. Τι εγώ κοιτάω μόνο τη σελίδα μας, πάμε μπάλα. Ωραία. Λοιπόν, καλή αρχή λέει εκεί από
Δεν το πρόλαβα. Φωστήρας νομίζω, κάτι έλεγε. Φωστήρας Ηλιούπολης. Λοιπόν, ωραία, μας το ξανάδωσε ο σκηνοθέτης μας. Πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε και το υπόλοιπο πάνελ. Θα δώσω το λόγο καταρχάς στον Θανάση τον Ζαχάκη, συνεργάτης στην ομάδα του Πάμε Μπάλα και αυτός με όλο το πλωστάσιο του και με μεγάλη εμπειρία. Θανάση. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Εψανά και εψδά θα κάνουμε σε λίγο μια τοποθέτηση να μας δώσεις λίγο την εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Λίγο πιο δεξιά η Αλεξάνδρα Ιβερικίου, κούκλα. Γεια σας, καλή αρχή. Καλό ξεκίνημα και από μένα και ελπίζω να μπούμε με το δεξί στους τηλεοπτικούς έκθεση των τηλεθεατών. Αυτό βέβαια το οποίο θα σχολιάσουμε σε πολύ λίγο γιατί περιμένουν έξω και οι καλεσμένοι μας που αποχώρησαν να ακούσουν. Θα το πούμε σε δευτερόλεπτα αφού καλησπερίσουμε και τον Κωνσταντορούτσο, ο οποίος είναι ταμείας στην ΠΕΠΣ, Πανελλήνια Ένωση Ποδοσφαίρου Σάλας. Βασικά είμαι διευθυντής επικοινωνίας και με αυτή την ιδιότητα ήρθα εδώ. Πολλές ευχές και καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, δεν ξέρω γιατί φρόντισαν να μου πούνε ότι είσαι ταμείας. Είμαι και ταμείας. Απλά... Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Εκπροσωπώ την Ένωση ως διευθυντής επικοινωνίας και αυτό νομίζω ότι είναι πιο βασικό. Χαίρομαι και πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε 2-3 κουβεντούλες παραπάνω. Αγκαλιάζουμε και το ποδόσφαιρο Σάλας. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν την χάνει του ανάλογου ενδιαφέροντος από τα ΜΜΕ. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει προβολή. Οφείλουμε μέσα από το αεραστεχνικό αθλητισμό να προβάλλουμε και αυτή τη δραστηριότητα. Άλλωστε, είναι ένα κομμάτι το οποίο επιζητά επίμονα και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να αναπτυχθεί. Θα μας δώσεις κάποιες λεπτομέρειες και κάποιες συντεταγμένες όσον αφορά τη δράση, την προοπτική αλλά και γενικότερα τις ενέργειες που γίνονται για την προώθηση του συγκεκριμένου αθλήματος. Θα δώσω το λόγο στην Αλεξάνδρα Βερικίου για να καταλάβει ο κόσμος το τι θα κάνει η Αλεξάνδρα από την επόμενη εβδομάδα και που πιστεύουμε θα αγκαλιάσει, θα αγαπήσει όλος ο κόσμος. Είναι μια ξεχωριστή ενότητα, ένα ένθετο της εκπομπής το οποίο αναλαμβάνει η Αλεξάνδρα κατά αποκλειστικότητα και δεν είναι άλλο από το παιχνίδι μας που θέλουμε να πιστεύουμε θα αναστατώσει τα γήπεδα της Αττικής και το οποίο λέγεται, Αλεξάνδρα πες το εσύ. Την παίζεις καλά. Ή καλύτερα... Παίξ' την καλά. Παίξ' την καλά. Το τίτλος λοιπόν του παιχνιδιού μας είναι «Παίξ' την καλά» και κέρδισε. Και θα δίνουμε τη δυνατότητα στα γήπεδα τα οποία θα βρίσκεται ή στο γήπεδο που θα επιλέγετε να βρίσκεται η Αλεξάνδρα. Θα καλούνται τρεις φίλαθλοι, τρεις αν θέλετε εθελοντές ή τρεις επιλαχόντες βάσει των εισιτηρίων, οι οποίοι θα διαγωνίζονται στο 15 λεπτό της ανάπαυλας του αγώνα και θα κερδίζουν κάποια δώρα. Ο διαγωνισμός είναι πάρα πολύ απλός και πολύ εύκολος, αλλά έχει πάρα πολύ suspense, έχει ιδιαιτερότητες, γιατί θα πρέπει οι εκλεκτοί φίλοι εθελοντές, Αλεξάνδρα, να κάνουν τι. Θα περνάνε από κάποιες δοκιμασίες, παραδείγματος χάρη γκελάκια, πόσα μπορεί ο καθένας. Θα σουτάνε από τη σέντρα και πολλά άλλα. Αναμένεται την άλλη Τρίτη, θα τα πούμε κιόλας από κοντά. Ελπίζουμε να αρέσει το κοινό. Είναι βέβαιο ότι θα αρέσει γιατί είναι μια καινούργια φιλοσοφία που μπαίνει από τη δική μας την πλευρά. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και συγκατάθεση των ενώσεων και των ανθρώπων, των επικεφαλής, των παρατηρητών, διότι είναι ένα κομμάτι το οποίο αν μη τι άλλο χαλαρώνει, δίνει μια άλλη διάσταση σε ένα παιχνίδι, ειδικά όταν μια κερκίδα είναι αναμένη και υπάρχει μια ένταση. Το έχουμε δοκιμάσει στην Θεσσαλονίκη, το έχουμε δοκιμάσει στη Χαλκιδική με τεράστια επιτυχία. Το παίξ' την καλά και κέρδισε. Θα μπει μέσα στα γήπεδα της Αττικής και του Πειραιά. Η Αλεξάνδρα θα είναι αυτή η οποία θα έχει από κοντά όλους τους διαγωνιζομένους. Ελπίζουμε κάθε εβδομάδα να υπάρχουν περιοχές που να την παίζουν καλά ή να την παίζουν καλύτερα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Θα το βλέπουμε όμως κάθε Τρίτη 6 με 8 στο ειδικό ένθετο και θα έχει πιστεύω και πολύ γέλιο. Αλλά κυρίως πολλά δώρα για αυτούς που θα πετυχαίνουν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να δώσω το λόγο στον Θανάση τον Ζαχάκη λίγο να μας ενημερώσει για την Εψανά και για την Εψδά. Εψανά, Ανατολική Αττική λοιπόν. Τα θέματα της Ένωσης τα κάλυψε σχεδόν αποκλειστικά ο κ. Παπαμακάριος, οπότε εμείς να αναφερθούμε στο αγωνιστικό. Ναι. Έγινε η δεύτερη αγωνιστική στην Α κατηγορία. Τρεις ομάδες κατάφεραν να ζευγαρώσουν τις νίκες τους. Ήταν η Θήλα Ραφίνας που κέρδισε με το εντυπωσιακό 0-4 μέσα στην Αρκό. Ο Πρωτέας Παλαιάς Φωκέας που έκανε το 0-3 μέσα στον Νικηφόρο. Και τα Γλυκά Νερά που κέρδισαν τον περσινό πρωταθλητή Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου με 1-0. Αυτή ήταν συγκεκριμένα, έκανε περαιτέρω ζημιά στην ομάδα Αγίου Στεφάνου αφού στήχησε τη θέση του προπονητή, τον Γιάννη Θεοδωρίδη, ο οποίος αποτελεί παρελθόν. Ένα εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι είχαμε ελάχιστες νίκες γηπεδούχων. Να πούμε μετά έχει τα αποτελέσματα. Το μαζέψετε λίγο.
Ολυμπιακός Λαβρίου Κοροπή 0-0. Μαρκό Θήλα Ραφίνας 0-4. Νικηφόρος Πρωτέας Βαλέας Φώκιας 0-3. Σταμάτα Κρυονέρη 0-1. Κεραυνός Κερατέας Παλινιακός 0-2. Είδαμε συνεχή διπλά. Μάχη Μαραθώνα Κουβαράς 1-1. Γλυκά νερά Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου 1-0. Και Δόξα Κοροπή Εθνικός Νέας Μάκρης 1-0. Ρεπό έχει ομάδα της Λαβριωτικής. Ευτράπελα είχαμε, Θανάση. Δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Κίνησε αρκετά ήσυχα η αγωνιστική. Δεν είχαμε κάτι αξιοσημείωτο. Μάλιστα. Τα κυνηγάμε όμως, έτσι τα παρατηρούμε, τα βλέπουμε όχι για κανέναν σπουδαιότατο λόγο, απλά πρέπει ό,τι πέφτει στην αντίληψή μας να το συζητάμε, να το στιγματίζουμε. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, ειδικά όταν υπάρχουν κάποια έτσι ευτράπελα ιδιαίτερης σημασίας, όμως έχουμε το δικό μας τρόπο να τα σχολιάσουμε και να τα καυτηριάσουμε, έτσι, χωρίς να προσβάλλουμε, χωρίς να θίξουμε. Με κάθε είδος αξιοπρέπειας. Εξάλλου, όπως είπαμε, δεν μας ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα το αγωνιστικό. Όχι. Θέλουμε να περάσουμε και μια άλλη φιλοσοφία. Όχι. Μας ενδιαφέρει να χτίσουμε ανθρώπους. Να το φτιάξουμε. Πιο σημαντικό, το πιο έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όσα εμπόδια και αν βρούμε μπροστά μας. Άνω κάτω τελεία. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο κύριος Γιάννης Πάθας. Καλά με ενημερώνουνε. Ναι, κύριε Πάθα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Είστε καλά, φαντάζομαι, εκτός Αττικής. Γνωρίζω ότι υπήρχαν κάποιες συλλημμένες υποχρεώσεις. Ναι. Ωστόσο, ως αντιπρόεδρος της ΕΠΣ Πειραιά, θα ήθελα τη δική σας τοποθέτηση για αυτό το καινούργιο ξεκίνημα και για μια προσπάθεια η οποία σαφώς κατεβαίνει από την Θεσσαλονίκη, αλλά ο σκοπός της είναι να αγκαλιάσει όλο το λεκανοπέδιο και να δώσει κάτι ξεχωριστό. Εμείς πάντα όταν είναι κάτι καλό, είμαστε κοντά. Είπα ότι δεν μπορώ να έρθω, αλλά θα χαρώ να είμαι κοντά σας κάποια άλλη στιγμή και να βγούμε τηλεφωνικά. Να διορθώσουμε ότι είμαι ο γραμματέας της ΕΠΣ Πειραιά και όχι αντιπρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη. Δεν πειράζει. Απλά να το διορθώσουμε έτσι που... Όχι, είναι διορθωμένο ήδη, δική μου ήταν. Επειδή μιλάμε για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και ακόμα και η γάμα εθνική δεν είναι ερασιτεχνική, αλλά δεν είναι και επαγγελματική. Θέλει μεγάλη προσπάθεια, τα σωματεία δύσκολα μπορούν και ανταπεξέλθονται στα έξοδα. Πρέπει να είμαστε κοντά τους, να βρίσκουμε τρόπους οπότε να μπορούν και αυτοί και να βλέπουν ότι κάτι κάνουμε οι ενώσεις για εκείνους. Αυτό είναι ένα μέλημα που εμείς στον Πειραιά το έχουμε, η διοίκηση του Γιώργου του Ανατολάκη, και προσπαθούμε όσο γίνεται να είμαστε κοντά στα σωματεία μας από την τρίτη κατηγορία τοπικού μέχρι όποια κατηγορία αγωνίζονται. Μεγάλη βοήθεια για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο η βοήθεια της Καραϊσκάκη ΑΕ και του Προέδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη του Μαρινάκη. Έχει κάνει τα σωματεία τώρα και αναπνέουν 2 χρόνια με αυτή την προσφορά για τα σωματεία, για τις ομάδες των 100.000 το χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό και παίρνουμε αέρα όλοι μας και εμείς και τα σωματεία μας. Και θα συνεχιστεί και φέτος και πιστεύω και τις επόμενες χρονιές. Γιατί αγαπάνε ειλικρινά το ποδόσφαιρο και το ερασιτεχνικό και πάντα το βοηθούσαμε. Μάλιστα. Ελπίζω ότι θα σας έχουμε αρρωγός αυτή την καινούργια προσπάθεια που γίνεται. Θέλουμε να έχουμε κοντά μας και τις ομάδες του Πειραιά. Θα επισκεφθούμε και αρκετά από τα παιχνίδια στην πορεία για να δούμε τι προβλήματα ενδεχομένως υπάρχουν και να αναδείξουμε και κάποιους ανθρώπους που αξίζουν πραγματικά της προβολής. Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ και στο επανειδή να τα πούμε. Να είστε καλά κύριε Σπάθα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την ευκαιρία βέβαια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον κύριο Σπάθα, τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, καλό είναι, κρίνουμε τουλάχιστον και ο αρχισυντάκτης μου, να πάμε να δούμε το 3-0 της προοδευτικής, ιστορική προοδευτική. Δηλώσεις έχουμε μετά το 3-0 με τον Αετό Κορυδαλού. Έχουμε το ρεπορτάζ με τις δηλώσεις. Προσπαθούμε από την αρχή.
αρχή να φτιάξουμε αρκετά πράγματα. Έχουμε 6-7 ποδοσφαιριστές έμπειρους και πολλά νεαρά παιδιά. Ήδη σήμερα στην δεκάδα ήταν 5 ποδοσφαιριστές κάτω από τον 20. Κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα με την ομάδα της προοδευτικής για να μπορέσουμε να φέρουμε την ομάδα εκεί που της αξίζει και να έχουμε μια ανάλογη συνέχεια. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα του Κορυκαλού και στο φίλο μου το Μαρβιλιά. Είναι από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, είναι μια ομάδα οργανωμένη με πολύ καλή δουλειά. Και πιστεύω ότι σήμερα κατορθώσαμε και πήραμε μια μεγάλη νίκη, μια μεγάλη προσπάθεια από τα παιδιά απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, ο οποίος θα είναι στη συνέχεια και ένας από τους αντιπάλους για τις πρώτες θέσεις. Και ένα σχόλιο για τον κόσμο, ο οποίος αποτελέσει τον 12ο παίχτη της ομάδας. Ο κόσμος δεν το συζητάμε πάντα, είναι κοντά στην ομάδα, προσπαθεί, θέλει να δει κάτι καλύτερο, θέλει να δει κάτι καινούριο, θέλει να δει κάτι φρέσκο. Και προσπαθούμε και με νεαρούς ποδοσφαιριστές να φτιάξουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Προοδευτική, μεγάλη ιστορία, δύσκολη έδρα, ένα ηφαίστειο στην Αθήνα μπορώ να πω, αλλά δυστυχώς και αυτή αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια σωρία προβλημάτων. Ελπίζουμε, όπως ελπίζουμε και για άλλες ιστορικές ομάδες, σε κάποια στιγμή να μπορέσουν από τις τάχτες τους να αναγεννηθούν. Δίνω την πάσα κατευθείαν στον Κώστα, τον Ρούτσο, για να μας κάνει μία ενημέρωση σχετικά με το ποδόσφαιρο σάλας, το οποίο δεν έχει πολλούς προβολείς επάνω, Κώστα, αλλά φιλοδοξείτε και εμείς βέβαια είμαστε πρόθυμοι να προβάλλουμε πραγματικά αυτήν την καινούργια προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε και πολύ σύντομα θα ήθελα να εξηγήσω 2-3 πράγματα και αν μου επιτρέπεις Γιάννη μια μικρή εισαγωγή, επειδή και εμείς είμαστε στον χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού και του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Έτσι. Είναι σημαντικό τις δύσκολες εποχές που περνάμε να δίνουμε ένα πιο αισιόδοξο τόνο σε αυτό που κάνουμε, γιατί κυρίως το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός αποτελεί το μέσο ψυχαγωγίας και ψυχοθεραπείας μας, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε και να προσπαθούμε να περνάμε πιο αισιόδοξα μηνύματα. Το ποδόσφαιρο 5x5 σάλας ή φούτσαλ, όπως είναι η διεθνής ορολογία, είναι πολύ αναπτυγμένο στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες. Εμείς είμαστε η μοναδική πανελλήνια ένωση της ΕΠΟ, με πανελλήνιο χαρακτήρα, για ένα άθλημα το οποίο είναι επίσημο. Δηλαδή η UEFA έχει το κλασικό ποδόσφαιρο και το φούτσαλ. Αυτό στην Ελλάδα ανήκει στην ΕΠΟ και εμείς ως ΠΕΠΣ, δηλαδή Πανελλήνια Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων 5x5 Φούτσαλ, εκπροσωπούμε αυτό το άθλημα. Εμείς προσπαθούμε να στήσουμε αυτή τη στιγμή πρωταθλήματα σε όλες τις ηλικίες. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στη βάση και στα παιδάκια. Όλα τα παιδάκια διεθνώς μαθαίνουν το ποδόσφαιρο σε χώρους 5x5 και εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε ο επίσημος φορέας που διοργανώνουμε αυτά τα πρωταθλήματα. Εκεί έχουμε ρίξει το βάρος, προκειμένου να προσφέρουμε ένα προϊόν προς τις ακαδημίες ποδοσφαίρου να έρθουν σε εμάς και να παίζουν τα παιδάκια στα πρωταθλήματά μας μέχρι τουλάχιστον 14 ετών. Και έχει αποδειχθεί παγκοσμίως ότι σε αυτές τις ηλικίες τα παιδάκια εκεί πρέπει να παίζουν και εκεί πρέπει να μαθαίνουν το ποδόσφαιρο. Με σωστούς διαιτητές, με εκπαιδευμένους προπονητές μέσα από τους μηχανισμούς της ΕΠΟ και τα επίσημα διπλώματα, εμείς προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον προς τις ακαδημίες ποδοσφαίρου, ώστε να έρχονται εκεί τα παιδάκια και να περνάνε καλά. Δεν πρέπει σε αυτές τις ηλικίες να λειτουργούν ανταγωνιστικά, απλά πρέπει να μαθαίνουν να λειτουργούν σε ένα σωστά δομημένο περιβάλλον. Από εκεί και πέρα, από 14 χρόνων και πάνω, είμαστε η εναλλακτική μορφή ποδοσφαίρου. Υπάρχουν τα παιδιά τα οποία θα πάνε να παίξουν κλασικό ποδόσφαιρο και αυτό είναι ο βασιλιάς των σπορ. Εμείς είμαστε η εναλλακτική μορφή ποδοσφαίρου που δίνουμε μια άλλη λύση σε χώρους 5x5, σε πολύ ψηλό επίπεδο μέσα στις σάλες, σε επίπεδο χαμηλότερων κατηγοριών, σε γήπεδα 5x5 που είναι πάρα πολλά σε όλη την Ελλάδα, να δώσουμε ευκαιρίες σε ομάδες και παρέες ακόμα να δημιουργήσουν οργανωμένα σωματεία και να συμμετάσχουν στα πρωταθλήματά μας. Μάλιστα. Κόστος και γενικότερα όλο αυτό το project είναι πολύ χαμηλό το κόστος. Για παράδειγμα, μπορεί μια καλή παρέα που θέλουν να παίζουν μαζί επίσημο ποδόσφαιρο 5x5 με 1.500 ευρώ το χρόνο να συμμετάσχουν στα επίσημα πρωταθλήματά μας, τα Πανελλήνια. Αυτά είναι τοπικού χαρακτήρα σε χαμηλότερες κατηγορίες. Έχουμε το Πρωτάθλημα Αθήνας. Φέτος ξεκινάμε δραστηριότητες στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Κακά τα ψέματα, μέχρι στιγμής το 99% ήταν στην Αθήνα. Με βάση τα νέα σχέδια, έχουμε φτιάξει νέες δομές των πρωταθλημάτων και προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τις τοπικές ΕΠΣ και τοπικούς συνεργάτες δικούς μας να στήσουμε τα τοπικά πρωταθλήματα.
Αυτό πηγαίνει πολύ καλά. Ήδη υπάρχει συνεννόηση και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, όπου κάνουμε σχολές διαιτησίας ώστε να μάθουν οι διαιτητές τους κανονισμούς του 5x5 και βλέπουμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Είναι βέβαια και στο χέρι το δικό μας να διαφημιστούμε λίγο καλύτερα, να βρούμε τρόπους όπως είναι αυτή εδώ η εκπομπή, να το μάθει ο κόσμος και να δώσει μεγαλύτερες συμμετοχές σε αυτό το άθλημα που έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον στο εξωτερικό. Όλες οι μεγάλες ομάδες του εξωτερικού, η Μπαρτσελόνα για παράδειγμα που πήρε το περσινό πρωτάθλημα Ευρώπης, έχει ρίξει πάρα πολλά λεφτά και το διαφημίζει. Ισπανία, Βραζιλία, Αγγλία, όλες οι μεγάλες ΠΑΕ, η Μάντσεστερ, αρχίζουν και δίνουν και φτιάχνουν, μπαίνουν στη σάλα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε και εμείς σε μια διαδικασία να προσεγγίσουμε όλες τις ΠΑΕ να φτιάξουν τμήματα, γιατί είναι και προτεραιότητα της UEFA μαζί με το γυναικείο ποδόσφαιρο, να προσπαθήσουν να το εξελίξουν. Σε εμάς αυτή τη στιγμή μόνο η ΑΕΚ έχει ομάδα στην Α' Εθνική, αλλά το σκέφτονται και το συζητάνε και οι υπόλοιπες ΠΑΕ να μπουν ενεργά στο χώρο. Στο γυναικείο μιλάμε, έτσι? Όχι, για τις άλλα. Υπάρχει η ΑΕΚ στην πρώτη εθνική, ναι, αρκετά χρόνια. Γιατί έχω ήδη δύο μεταγραφές. Δεξιά, μάλιστα, και αριστερά από σένα, έτσι. Μακάρι οι γυναίκες. Το γυναικείο ποδόσφαιρο. Το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι και προτεραιότητα δικιά μας. Και επειδή οι γυναίκες δεν είναι πολλές, είναι πολύ πιο εύκολο να έρθουν να φτιάξουν μια ομάδα 5x5 και να παίξουν παρά να μαζευτούν να φτιάξουν το κλασικό ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Κώστα, ευχαριστώ. Πάμε λίγο στον Θανάση. Το Ζαχάκι λίγο για την ΕΠΣΔΑ, γιατί έχουμε και νομίζω τον Ηρακλή Ελευσίνας. Έχουμε δηλώσεις ή έχουμε και φάσεις από αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ηρακλής Ελευσίνας, ΑΕΣ Ζεφυρίου. Ναι, Θανάση. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το πρωτάθλημα στη Δυτική Αττική. Είχαμε αγωνιστική κυπέλλου αυτή την εβδομάδα. Ναι. Το πρωτάθλημα και τη Α και τη Β κατηγορία ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Επικράτησαν σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, επικράτησαν τα φαβορί. Να πούμε μετά και τις ομάδες προκρίθηκαν, γιατί ήταν διπλοί αγώνες και θα. Ναι. Προκρίθηκε Άταλος Νέας Περάμου, Ασπρόπυργος, ο ΕΑΣ Παραλίας, ο Ακράτητος, ο Πυρίχιος Ασπροπύργου, ο ΠΑΟΚ Μάνδρας, η Ελπίδα Ασπροπύργου, ο Θρασίβουλος, ο Ιδηλιακός, ο Ελευσινιακός, η Νέα Πέραμος. Και στο μοναδικό παιχνίδι που ίσως έγινε η έκπληξη της ημέρας, για το παιχνίδι που έχουμε το βίντεο, είναι στο παιχνίδι Ηρακλής Ελευσίνας Αθλητική Ένωση Ζεφυρίου, που η ομάδα της Β κατηγορίας, η Ηρακλής Ελευσίνας δηλαδή, προκρίθηκε. Ναι. Με 0-0 είχε έρθει ένα-ένα το πρώτο παιχνίδι. Ένα-ένα το πρώτο παιχνίδι προκρίθηκε με το εκτός έδρας γκολ. Πάμε να δούμε λίγο δηλώσεις από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Καταρχάς να ευχηθώ μια καλή χρονιά στην εκπομπή σας στο Πάμε Μπαλά. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Και όσο αφορά την ομάδα μας, η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πολύ δύσκολη πρόκληση. Γιατί παίζαμε με μια από τις καλύτερες ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Στόχος μας είναι να ενισχυθούμε διοικητικά και ποδοσφαιρικά και να επαναφέρουμε ένα σύλλογο 86 χρόνων ιστορίας εκεί πραγματικά που το αξίζει. Στην Α κατηγορία και ακόμα παραπάνω. Στόχος μας δεν είναι μόνο η Α κατηγορία. Στόχος μας είναι να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε εμείς να τη φτάσουμε. Είμαστε μια νέα διοίκηση, αλλά έχουμε όρεξη και όραμα. Καταρχήν θέλω να σας πω καλή χρονιά και καλές επιτυχίες στην εκπομπή σας να έχετε. Για μας ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το ξέραμε από την αρχή. Συνεχίζουμε, δεν τίποτα. Εμάς ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, η πάνωδος μας στην Α' κατηγορία. Μάλιστα. Ωραία, ακούσαμε λοιπόν και τους πρωταγωνιστές. Έχουμε 1,5 λεπτό νομίζω στη διάθεσή μας. Να δώσω λίγο για κάποιες τελευταίες πινελιές το λόγο στην Αλεξάνδρα Βυρικίου για την ΕΠΣ Πειραιά, αν έχουμε κάτι ξεχωριστό, Αλεξάνδρα. Να στείλουμε καταρχήν τα περαστικά μας στον κύριο Κώστα Χολέβα, που είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Πειραιά, ο οποίος προχθές το βράδυ ενεπλάκησε σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα και μεταφέρθηκε στο Τζάνιο για τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα. Είναι καλά ο άνθρωπος τώρα. Είναι καλά. Ωραία, περαστικά του. Λοιπόν, κάτι άλλο ξεχωριστό? Έχουμε το κύπελο στον Πειραιά, δεύτερη φάση. Αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει η αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα. Οπότε θα έχουμε το άλλο Σαββατοκύριακο πολύ ψωμί. Full μηχανές λοιπόν. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Θανάση του Ζαχάκη, την Αλεξάνδρα Βυρικίου και τον Κώστα τον Ρούτσο, που ήταν κοντά μας σε αυτό το τελευταίο μέρος. Πιέσαμε λίγο τους χρόνους. Αρκεί μόνο να πω ότι έχουμε περίπου άλλα 9 βίντεο, τα οποία δεν δείξαμε, δυστυχώς. Θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Δεν είμαστε οι καλύτεροι, θα προσπαθήσουμε όμως για να ανταπεξέλθουμε και στις δικές σας προσδοκίες. Να ευχαριστήσουμε μαζί με τη Φλόρα τη Μακρύ, η οποία θα σας δώσει απλόχερα το όμορφο χαμόγελό της, σε όλους αυτούς που εμπιστευτήκατε την εκπομπή μας. Είτε για να ενημερωθείτε. Να σημειώσω, Γιάννη, συγγνώμη ότι είναι και πολλές γυναίκες που μας στέλνουν μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό τώρα φαντάζομαι δεν το είπες για κάποιο λόγο. Προφανώς είναι φίλες σου. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς λοιπόν και εγώ και η Φλόρα Μακρύ που ήσασταν κοντά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες
αυτής της εκπομπής στην ομάδα του Πάμε Μπάλα, που είναι, όπως είπα και λίγο πριν, πανάξιοι, καταξιωμένοι δημοσιογράφοι και συνεργάτες, αλλά και σε όλο το κανάλι 9, τους συνεργάτες που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες για την τεράστια προσπάθεια που έκαναν πάνω από 2-3 ώρες για να υποστηρίξουν αυτή την ολοζώντανη εκπομπή. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη, ακριβώς στις 6. Καλή εβδομάδα και καλό βράδυ σε όλους.